Φίλες μου καλές. Πολύ Άκης Πετρετζίκης ακούστηκε αυτό. Φίλες μου καλές λοιπόν. Και καλοί μου φίλοι, φυσικά. Εδώ είμαστε. Στα 9 λεπτάκια μετά από τις 10. Βράδυ Τρίτης, 17 του Ιούλη. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε ξεπεράσει κατά 2 ημέρες το μισό καλοκαίρι. Βαδίζουμε με πολύ καύσωνα στο υπόλοιπο που μας απομένει μέχρι να περάσει και να φύγει και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, αρχίζει ο Σεπτέμβριος και σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπούμε στους ρυθμούς. Δεν το θέλω ρε Χρήστο καλοκαίρι. Δεν το θέλω. Δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που περιμένουν όλο το καλοκαίρι, πάνε διακοπές, με αρχίζει και με εκνευρίζει. Ας πω, εγώ δεν είμαι και πολύ της θάλασσας, να σου πω την αλήθεια. Εγώ προτιμώ το βουνό. Μ' αρέσει να πηγαίνω, ρε παιδί μου, να βλέπω εκεί πέρα δροσιά, να δεις κάτι διαφορετικό. Θάλασσα, μα θέλουμε, στην Περαία 5 βήματα. Είναι πας και βουτάς. Τώρα, βέβαια, στην Περαία, άμα βουτήξεις, βγαίνεις και με κανένα χέρι παραπάνω, επειδή είναι και πολύ καθαρά τα νερά, βέβαια, εξαιρετικά. Παλιά, εσείς, ρε φίλε, όχι πως είσαι πολύ μεγαλύτερος από εμένα, Χρήστο, έτσι, πού βουτούσατε? Περαία ποτέ δεν έχεις πάει? Ποτέ, ρε φίλε, ούτε μια φορά. Παλιά ήταν πιο καθαρά, εντάξει, κάτι γινόταν. Πλέον μπαίνεις με δική σου ευθύνη. Ξεκάθαρα. Προς τον Παξί φτιάχνει λίγο. Να, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Αλλά Περαία, όχι. Στην καρδιά δεν. Έχω να βουτήξω χρόνια. Και Πανομή έχω να πάω χρόνια, φίλε. Στο Ναυάγιο. Πολύ δυνατό. Αλλά εκεί πέρα δεν είναι πολύ οργανωμένη κατάσταση. Ποταμό, ας πούμε, έχει τα beach bar. Πας εκεί πέρα, κάθεσαι, βρίσκεις μια χαρά. Καφεδάκι σου φέρνουνε, μπυρίτσα σου φέρνουνε και μπάρεις. Άρχοντας βασιλιάς. Στο Ναυάγιο θέλει να πας με το αυτοκίνητο. Είναι και αυτός ο δρόμος ο δύσκολος. Μια φορά έχουμε πάει με κολλητό μου. Μετά από βροχή και ήταν όλο λάσπα. Κατερίνα λάσπα. Λασπαδούρα. Και έχουμε πάει με τζίπο όμως ευτυχώς και δεν κολλήσαμε μέσα. Άλλη φορά έχει πάει ο νονός μου με το Πριμέρα και κόλλησε μέσα στη λάσπη. Παίρνει την οδική να τον τραβήξει και μέχρι να έρθει η οδική βγήκε από το αμπάξι μέσα στις λάσπες. Κάρφωσε ομπρέλα κάτω, έβαλε και την καρέκλα και περίμενε αυτό να τον πάρουν. Βασιλιάζω κύριε Θαράση. Δυνατός. Εντάξει. Εμείς ρε φίλε ακόμα πολλά μπάνια δεν έχουμε κάνει. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε. Εσείς που ακούτε, κάνατε δεν κάνατε, εδώ θα καθίσετε μέχρι και τις 12. Που θα πάμε παρέα σε αυτό το έκτακτο το βραδινό που θα ακούτε μέχρι και την μεθεπόμενη Παρασκευή με Νίκο Παπαδόπουλο πίσω το μικρόφωνο. Το Χρήστο και όσοι έχουμε εκεί απόψε, τιμή, χαρά και ευχαρίστηση στην κονσόλα, στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές από τους πάλε ποτέ κορυφαίους DJ της Θεσσαλονίκης. Άσε ρε τώρα να σε φτιάξω πορτρέτο τώρα. Να πάρουν από το τέτοιο από, μην κάνω και διαφήμιση μαγαζιά Θεσσαλονίκης τώρα και πας και τους τρελάζεις με τις μουσικάρες σου. Εσείς καλοκαιρινός DJ όμως. Στο χειμώνα δεν σε έχω τσεκάρει. Να δω τι πουλιά πιάνεις. Καλοκαίρι είσαι δυνατός. Λοιπόν, παρέα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Σε μια ακόμα καυτή μέρα την οποία διανύουμε. Και καταλαβαίνω πολύ διαφορά φίλε, επειδή είμαι από το μεσημέρι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Όταν είσαι εδώ μέσα και βγαίνεις έξω για να κάνεις τσιγάρο. Πώς έρχεται αυτή η απότομη κάψα και υγρασία δηλαδή πάνω σου και κολλάει στο δέρμα σου, δηλαδή σαν πλαστικό που θες να το βγάλεις να το ξεριζώσεις. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο καιρός. Θα τον ανοιχτούμε για ακόμα ένα καλοκαίρι. Εντάξει, εμείς Χρήστο μου έχουμε κάνει και Κύπρο που χτυπάει κάτι 45 και δεν ξέρεις πού να πας να τροσιστείς. Εντάξει. Και με φανταρικό κιόλας στα 45, έτσι. Και να κάνεις πύρκε κίνηση με 42 βαθμούς τη στολή. Το κράνος και να κάνεις μπαμ μπαμ. Τις σφαίρες δεν μας δίνανε στην αρχή. Μας φοβήθηκε το μάτι τους. μετά μας τις δώσανε. Λοιπόν, FM καινό τα μηνύματά σας στο 54526 φυσικά. Ανοίγω γραμμές και μέχρι τις 10.30 άμα θέλετε, γιατί μετά 10.30 θα πάμε λίγο με ρεπορτάζ. Όποιος έχει διάθεση να βγει, να μας πει για τις καλοκαιρινές του διακοπές, να μας πει για την ομάδα του, έτσι. Παντή του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, βεβαίως εδώ είμαστε. Μέχρι και τις 10.30 το τηλεφωνικό κέντρο είναι εδώ, 2310287. Και 3-8 για χαλαρή κουβεντούλα, για αθλητική κουβεντούλα, για καλοκαιρινή κουβεντούλα. Όλα μπορούμε να τα πούμε. Αν έχετε και στη διάθεση φυσικά. Και τώρα μετά το Μουντιάλ σας κόβω να έχετε βαρύνει λίγο, να έχετε γύρι, να ανοίγετε τηλεόραση με απόγνωση και να μην έχει τίποτα να δείτε. Να μην μαλώνετε βασικά πλέον με τη γυναίκα σας, η οποία είναι η καλύτερη της και βλέπει ό,τι θέλει πλέον στο κουτί. Και να περιμένουν να ξεκινήσουν, όπως και εμείς περιμένουμε φυσικά, να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων μας. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την άλλη εβδομάδα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Εντάξει, ο Άρης μέχρι ξεκινήσει το πρωτάθλημα έχει ακόμα. Βέβαια την άλλη εβδομάδα υπάρχει αυτό το φιλικό με την ΑΕΚ, το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον.
για να μπαίνουμε κι εμείς του Άρεως σιγά σιγά στο, στο κλίμα. Υπάρχει και ο Ηρακλής φυσικά στην εξίσωση. Αν μας βοηθήσει και τηλεφωνική επικοινωνία, θα μιλήσουμε με, με Γιώργο Ματζιούκη στην διάρκεια της εκπομπής για να μάθουμε τα νεότερα από το ρεπορτάζ των Ανόλευκων. Και με ΠΑΟΚ φυσικά θα μιλήσουμε, ο οποίος επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσε την προετοιμασία του. Και για τον Άρη θα πούμε κάποια πραγματάκια που έχουμε. Είναι άλλωστε το ενδιαφέρον μεγάλο όσον αφορά κυρίως το μεταγραφικό, όπου θα έχουμε πιθανότατα τα πράγματα μέσα στην εβδομάδα και με στόπερ και με το χαφ, περιμένοντας φυσικά τον Μίτζε Μπάσα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε να πούμε πραγματάκια όλα αυτά εδώ πέρα μέχρι και τις 12. Δεν θα σας βλέπω να είστε πολύ ζεστοί για γραμμές. Μάλλον μετά τις 11 είναι η δυνατή σας τέτοια. Λοιπόν, από σήμερα που δεν ανταποκρίνεστε, λοιπόν, τι έχουμε, φίλο, ήρωας αυτός που βγει ο πρώτος. Καλησπέρα. Ο κύριε ήρωας. Έλα, φιλαράκι μου, έλα. Κοίταξε, χαλάστηκα το απόγευμα. Γιατί? Γιατί, φίλε, άκουγα με πολύ ενδιαφέρον κάποια άτομα που μιλούσαν για την Αργιανάρα και χαλάστηκα με την ιστορία όλη αυτή. Πάνω σε ποιο κομμάτι? Στο θέμα εσωστρέφεια. Εντάξει, ρε, τώρα αυτό το πράγμα δεν θα... Λοιπόν, για το, να το κλείσω. Ναι. Θα το σταματήσω εδώ, θα πάω Πέμπτη Παρασκευή, θα πάρω το εισιτήριο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ενδέχεται να πάρω και μια φανέλα με το όνομα Νίκο Κολάσο. Ναι. Λοιπόν, και ενδέχεται να πάρω, αν μου ταιριάξει, να πάρω και το διαρκείας μου. Δυνατός. Ναι, ρε φίλε. Θα φύγει. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Θα φύγει πακέτο. Δεν πρόκειται να μου τη χαλάσει κανένας, έτσι. Ναι. Η διάθεση μου υπάρχει και θα το κάνω. Βγάζει το Σάββατο εισαγγελικά, αλλά εμένα τύποι που θα μου χαλάνε τη διάθεση θα τους απορρίπτω απευθείας. Υπάρχουν άνθρωποι που τους ακούμε με καλό ενδιαφέρον και μου κάνουν τη διάθεση μου, με ανεβάζουν, αλλά δεν θα επιτρέψω, φίλοι, να μου χαλάνε τη διάθεση τύποι που μου εστερήσαν πολλά πράγματα από τον Άρη. Να σου πω κάτι, όλοι οι Άρης είναι. Και όλοι οι Άρης είμαστε. Δεν είναι... Μην μπούμε σε δικασία τώρα να χωριστούμε σε στρατόπεδα και να πάρουμε πλευρές οι δύσπιστοι, οι επιφυλακτικοί και οι άλλοι που το βλέπουν διαφορετικά. Εντάξει, ο καθένας έχει τους λόγους του. Και είναι σεβαστή. Είμαστε συνονόματοι. Εγώ σου μιλάω ειλικρινά. Ναι. Ό,τι το είπα, δεν θα σου απαντήσω σε αυτό που λες. Άσε μου να κρατάω. Καλά, και εσύ έχεις τη γνώμη σου και οι άλλοι που είναι επιφυλακτικοί με τα διαρκές έχουν τη γνώμη τους και είναι σεβαστοί. Εγώ σε ένα βαθμό τους καταλαβαίνω. Ναι. Δεν με νοιάζει όμως. Εντάξει, ο καθένας κάνει αυτό που νιώθει. Έτσι, εγώ ως Νίκος έχω την πρόθεση αυτή. Την καλή μου την πρόθεση. Βρε, δεν υπάρχει πρέπει σε αυτά. Το τι νιώθει ο καθένας είναι θα κάνει. Ναι. Ο καθένας αν θέλει να πάει, καλά θα κάνει να πάει. Αν δεν θέλει, ας αποφασίσει τι θα κάνει. Ναι. Δεν μπορεί, ρε φίλε, το απόγευμα να ακούμε ενδιαφέρον ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, σοβαροί άνθρωποι να μου φτιάχνουν τη διάθεση και κάποιοι να μου φτιάχνουν και μου τη χαλάνε. Καλά, εννοείται. Δεν το ανέχομαι. Είναι όμως έτσι όπως το βλέπεις εσύ. Άλλος το βλέπει διαφορετικά. Να το έχεις πάντα σαν δεδομένο. Ναι, το δέχομαι. Έτσι. Έξι χρόνια, ρε φίλε, η ιστορία επαναλαμβανόμενη με τρελαίνει. Πιστεύω να με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω τι εννοείς, Νίκο μου. Ναι, καταλαβαίνω. Για πες, εκτός από τον Γκαρσία, ποιο άλλο παιδί είναι για να έρθει? Ο Ματέο ανακοινώθηκε κιόλας σήμερα. Δεν το άκουσα, το ξέρω, το είδα και στο ραπατάκι. Περιμένουμε τώρα αύριο μεθαύριο το Μπάσα για τις τελικές επαφές στη Θεσσαλονίκη με τους ανθρώπους. Α, τελικά θα έρθει. Οι Αλβανοί θα τους κοροϊδεύω εγώ αύριο. Κάτσε, θα φτάνει δούλεμα. Καλά, κάτσε να κλείσει. Πρώτα είναι κοντά, βέβαια, αλλά κάτσε να κλείσει. Γιατί λέγανε κάποιοι φίλοι μου ότι δεν πρόκειται να έρθει. Στη δουλειά μου θα πέσει πολύ δούλεμα. Καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση. Και είναι ο χαφ που δεν καταστρέφει μόνο. Βέβαια, ο Μπάσα έχει την εξής λεπτομέρεια, ότι καταστρέφει χαμηλά. Γιατί είναι δεν ένα... το ξέρω το παίχτη. Ναι, κοίτα. Είναι ένα σκάφο ο οποίος είναι ένα 80. Είναι πολύ καλό να καταστρέφει και να κόβει χαμηλά. Εντάξει, στον αέρα δεν είναι και αυτά βασικά τούτου. Φυσιολογικό, βέβαια, με το ύψος που έχει. Εντάξει, κατά συνδίκες μπορεί να βοηθήσει και εκεί. Αλλά είναι και ένα σκάφο ο οποίος, τουλάχιστον αυτοί που τον ξέρουν, για παράδειγμα, ο Βαγγέλης ο Μόρας που μίλησε και στο Λαμπάου Τάρις πριν δύο μέρες και τοποθετήθηκε για τον ποδοσφαιριστή, ήταν συμπαίχτες άλλωστε στην Ιταλία. Είπε ότι είναι και μια περίπτωση χαφ που δεν κόβει μόνο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει κιόλας. Έχει την πρώτη πάσα δηλαδή να προωθήσει το παιχνίδι της ομάδας. Είναι κάτι θετικό αυτό. Και νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους που τον επέλεξε ο Ερέρα. Γιατί χρειαζόταν σίγουρα ένα ποδοσφαιριστή που θα κάνει εκεί πέρα τη βρώμικη δουλειά. Ναι. Γιατί ο Κολάσο και ο Ματίγια δεν μπορεί να κάνουν τη βρώμικη δουλειά.
Καλά, δεν τους θέλω και να. Εγώ τους θέλω αυτή, και άλλο. Ναι, αυτή είναι πιο δημιουργική. Ναι. Παίχτες. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Το κερασάκι αυτό για τον Κριστιαν τι γίνεται? Είπαμε ότι είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Αλλά με το φόρμπο στον Άρη φαίνεται να έχουν τη διάθεση να κάνουν λίγη υπομονή. Άκουσα για 1 εκατομμύριο είναι. Παραπάνω. Φορία, ο Λόπεθ. Ναι. Ο Λόπεθ, Ρανίκο, τώρα αν ο Λόπεθ πάμε με τα τωρινά δεδομένα, ο Λόπεθ έχει ένα κασί κοντά σε 500 χιλιάρικα. 1 εκατομμύριο με την εφορία είναι, εντάξει. Με την εφορία πας σε 750 σβηστά. Έτσι. Συν σπίτια, συν κουλουπού, κουλουπού. 1 εκατομμύριο είναι, ναι. Σου είπα. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτό το οποίο τουλάχιστον πιστεύω εγώ είναι ότι ο Άρης ίσως για τον Φορ κάνει υπομονή και τον αφήσει και σαν τελευταία κίνηση. Παρακάλα να μην βρει ομάδα. Αν δεν βρει και πέσει το κασέ του, δεν το αποκλείω. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα, πολύ δύσκολο. Έως απίθανο. Καλά. Κοίταξε, αυτά μου φτιάχνουν εμένα. Εγώ θέλω η ομάδα μου παίκτες. Θέλω μπάλα, θέλω ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θέλω το ποδόσφαιρο να ξαναγυρίσει στον Άρη. Όλοι το θέλουν. Όλοι το θέλουν. Ήταν η τελευταία μου φορά που δεν θα ασχοληθώ για τίποτα άλλο. Όλοι το θέλουν. Έτσι. Άντε, καλό βράδυ. Γεια σας. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλό βράδυ, λοιπόν. Κατευθείαν ο Νίκος. Ήρωας, ρε φίλε. Υπάρχουν άτομα ακόμα που είναι στην πούλη και ακούνε, ρε φίλε, ραδιόφωνο. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή, να ξέρεις. Αν για μένα μου αρέσει να διάζει, να ξέρεις. Ειδικά το 15 Αύγουστο, δεν θέλω να λείπω με τίποτα. Βρεις ένα παρκάρι, πας πίνεις καφεδάρες σου. Δεν υπάρχει μπροξίδι και μπουντιλιάρισμα σαν πεζοδρόμια, υπάρχει μπουντιλιάρισμα τζιμισκή, ρε φίλε. Είναι πιο χαλάρες εκείνες ημέρες. Εκείνες ημέρες είναι για να μένεις στην πούλη, για να φεύγεις. Αλλά εντάξει, περισσότεροι ακολουθούν τη μόδα και φεύγουν συνήθως τον 15 Αύγουστο. Εμείς θέλοντας και εμείς, εδώ θα είμαστε λοιπόν για ακόμα 7-8 λεπτά και ανοιχτές οι γραμμές μέχρι το διάλειμμα των 10 και εμείς μετά θα πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων της Πόλεως. 2-31-0-2-87 και 3-8 για Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και οτιδήποτε άλλο φυσικά θέλετε να συζητήσουμε. Είμαστε εδώ, ανοιχτοί. Και σας περιμένουμε και τα μηνύματά σας φυσικά. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 545-26 και στο Facebook Νίκος Παπαδόπουλος με λατινικούς χαρακτήρες. Και έχουμε φτάσει 17 Ιουλίου Χριστοκιώση και ακόμα δεν ξέρουμε ούτε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οριστικά, με εκτιμήσεις πάμε, ούτε πότε θα γίνει η κλήρωση και διαβάζουμε εδώ πέρα στο SDNA επιστολή, λέει, του Βασιλιάδη στη Λίγκα. Ξανασκεφτείτε το, αλλιώς καλό καλοκαίρι. Και αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που αφορά κυρίως οπαδούς του Άρη και του ΠΑΟΚ. Επιστολή προς τον πρόεδρο του Super League, Βαγγέλη Μπαταγιάννη, απέστειλε το βράδυ της Τρίτης ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης. Με την επιστολή του αυτή, ο Υφυπουργός καλεί τα μέλη του συνεταιρισμού να ξανασκεφτούν την πρότασή του για μείωση του αριθμού των ομάδων σε 12, επιμένει, που θα συνοδεύεται από ένα πενταετές πακέτο οικονομικής στήριξης μέσω σύμπραξης της ΕΡΤ με την ΟΒΑ. Ειδικότερα ο κ. Βασιλιάδης τους λέει: σκεφτείτε με γνώμονα το μακροπρόθεσμο καλό του ποδοσφαίρου και όχι την πρόσκαιρη και σε θολό και εξαρτημένο περιβάλλον επιβίωση. Λοιπόν, να περιμένω λίγο φίλο για να το διαβάσω. Και καταλήγει ο Υφυπουργός Αθλητισμού, άλλο μοντέλο προφανώς έχετε στο μυαλό σας. Εμείς δεν μπορούμε να το στηρίξουμε. Μακάρι να δικαιωθείτε εσείς. Σε κάθε άλλη περίπτωση, καλή τύχη και καλό καλοκαίρι. Πάμε στο φίλο και θα σχολιάσουμε μετά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα, τι γίνεται? Χαίρετε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Τα ρίχνα, Αντώνης. Έλα, Ραντονάρα. Τι έγινε, όλα καλά? Αδειάζει πολύ. Έχει πολύ άδεια όλο τον χρόνο τώρα, να βγει. Καλά, αυτό να μου πει. Είναι εδώ αλλά δεν βγαίνουνε και το καλοκαίρι φεύγουνε. Το καλοκαίρι είναι εδώ, όσοι είναι εδώ, αλλά δεν βγαίνουνε γιατί είπα πάσα από το Κύριακο. Αυτός ο Έλληνας, να σου πω τώρα κάτι, που ήμουνα τώρα το Σαββατοκύριακο πάνω στην Άουσα και βλέπουμε, ας πούμε, σαν σου λέμε, τα μπαίνω, βλέπω κίνηση στη Χαλκιδική κτλ. Η κρίση ήθελα να ξέρω, φίλε, πραγματικά που είναι. Αυτό σου λέω, η κρίση. Θα πάει ο άλλος με 30 ευρώ στη Χαλκιδική το Σάββατο το πούμε. Μόνο ημέρες, δεν πήγαινε, αλλά 30 ναι. Και 30, 60 ευρώ. Ναι. Με την ομπερδίτσα του, την καρεκτήρα του, το τοστάκι του, δεν χρειάζεται να πάει σε πιτσόμπαρο. Δίπλα του πιτσόμπαρο θα είναι, θα ακούει μουσικούλα. Το όλοι μπορεί να πάρει ένα καφέ, αυτό δεν είναι. Ναι, αλλά στα πιτσόμπαρα γίνεται χαμός. Πας, ας πούμε, δηλαδή, ευτυχώς σε μένα δεν μου έχει τύχει ποτέ. Φίλοι μου να έχουν πάει σε beat bar και να λένε, παιδιά, περιμένετε ένα μισάωρο γιατί έχουμε κόσμο να διάσει κάτι.
Ναι, φίλε, αλλά μιλάμε για Θεσσαλονίκη, έχει ένα εκατομμύριο κόσμο. Αν βάλεις και όλα τα περίχωρα γύρω-γύρω, Κυλικής, εδώ, από εδώ που έρχονται, κατεβαίνουν, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Οι 500.000 κατεβαίνουν στην Χαλκιδική, φτάνει μαζί με τους τουρίστες. Καλά. Για να μην βρίσκεις. Είναι και τουρίστες, ναι, εντάξει, γιατί... εντάξει, μην το... Όπως είναι με τα, που λέει, με τα μαγαζιά, με τα εστιατόρια, ας πούμε, στην ταβέρνη στη Θεσσαλονίκη. Α, λέει γεμάτη ταβέρνη. Ναι, ρε φίλε, το 2000, ας πούμε, την εποχή που είχαμε λεφτά στα χέρια μας, ας πούμε, κάθε γειτονιά είχε και 30 ταβέρνες. Ήταν όλες γεμάτες. Τώρα έχει 2 ταβέρνες, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων, και είναι αυτές γεμάτες. Αλλά είναι 2, τότε ήταν 30. Έτσι. Με σένα και θυμάμαι. Πιο να γεμίσουν. Με σένα θυμάμαι μετά που το συζητούσαμε πριν κανένα μήνα που μου έλεγες ότι παλεύανε παλιά οι υπάλληλοι στα Σαμπουζουξίδικα να πάρουν ρεπό. Να εξασφαλίσουν ρεπό. Ναι. Ένα ρεπό την εβδομάδα. Ένα ρεπό την εβδομάδα. Όποιο ήταν να τους δίνει, η εργοδοσία ένα ρεπό. Δηλαδή Δευτέρα Τρίτη. Γιατί μετά από την Τετάρτη ήταν η Τετάρτη εκείνη την εποχή, ήταν η Παρασκευή, η τωρινή Παρασκευή. Φαντάσου, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Εδώ κάνανε Πέμπτη έκανε όταν πούμε, ήταν να έρθει καινούργιο όνομα στην πόλη, ας πούμε. Ναι. Την Πέμπτη κάνανε πρόβα Τζενεράλ. Είχε πιο πολύ κόσμο την πρόβα Τζενεράλ από την κανονική τέτοια, ρε. από το άνοιγμα. Στην πρόβα, ρε φίλε. Και ήταν χαμός. Ξέραμε ότι έχει πρόβα και πήγαμε να απ' έξω. Γιατί δεν θα πήγαινε μέχρι τις 5 το πρωί, πήγαινε μέχρι τις 2.30. Τρέλα, ρε φίλε. Άσε την άλλη. Τι ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Ο Έλληνα πρώτα να περνάει καλά, φίλε. Αυτό είναι. Τα υπόλοιπα θα δούμε τα κάνουμε. Γιατί είναι κακό, είναι. Όχι, δεν το λέω με κακό τρόπο. Με καλό τρόπο το λέω. Εμείς είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέει, χρωστάω στην τράπεζα, δεν πειράζει. Πάμε Χαλκιδική να κάνουμε τον μπάνιο μας και από Δευτέρα που θα γυρίσουμε θα δούμε τι θα γίνει με την τράπεζα. Τράπεζα δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη η τράπεζα. Εντάξει, η τράπεζα εκεί είναι. Θα μας πάρει τηλέφωνο και Δευτέρα και την Τρίτη. Θα ρωτήσει για την υγεία μας, τι κάνουμε, πώς είστε, πώς περνάτε. Έχετε καθυστερήσει μια δόση. Έχετε μια δόση, εντάξει, δεν πειράζει. Βάλε καθυστερή, βάλε. Πάρε παράταση, ρε παιδί μου, βάλε το βαρ, ξέρω εγώ. Πάρε κάτι εκεί πέρα. Εμένα μου αρέσει γιατί έχω παιδί. Έχει τέτοια περίπτωση που τον παίρνουν από τράπεζα, το σηκώνει, λέει, σας είπα δεν έχω και γκράουτ, το κλείνει, γκράουτ. Αυτός είναι άνετος και μου λέει, τι θα κάνω, αφού δεν έχω, λέει, έκανα κουβέντα, λέει, θα πιάσουμε, άστο, λέει, όταν θα είναι περιπτώσεις. Ναι. Αυτός που δεν έχει τίποτα στο όνομά του, όταν λέμε τίποτα, να λέμε ναι. Τίποτα, έτσι, παίζει εκτός ασφαλούς. Δεν μπορεί να το κάνει τίποτα η τράπεζα. Αυτό ακριβώς. Απλά είναι μαυρισμένος. Τίποτα. Όταν λέμε τίποτα. Φυλακή δεν μπορεί να το βάλει. Δεν το κατασχέσει, δεν έχει κάτι το κατασχέσει. Αυτός που έχει στο όνομά του κάτι, έτσι. Εκείνος αγώνεται. Τρέχει και δεν φτάνει. Γιατί μπορεί να πάρει τη δημοτική κατάσχεση, το ένα το άλλο. Είναι ανάλογα αυτός που το έκανε, το ζήμα δεν έχω, δεν έχει κάτι στο όνομά του. Δεν έχει να φοβάται τίποτα, κατάλαβες. Και σου λέει, όταν θα έχω, όπως ήταν κάποτε η εκπομπή των παιδιών του Χρήστου και του άλλου, δεν θυμάμαι, του Κιώση, στο αγελοδοκούρεμα. Όταν θα έρθει το γελοδοκούρεμα θα σε δώσω λεφτά, ρε φίλε. Ο Κιώση πρέπει να γελάει τώρα, λογικά. Γελάει, ναι. Αυτό έλεγε, ρε, όπως, ξέρεις πότε είναι το γελοδοκούρεμα. Πότε. Δεν ξέρω, πότε δεν θα δώσω. Τι ωραία που είμαστε, ρε φίλε. Και ειδικά ο Σαλονικιός είναι μια κατηγορία μόνος. Μια κατηγορία μόνη μας. Τι λέει η ομάδα για πες, πώς την είδες. Δεν είδαμε πολλά ραντών, γιατί ήταν ναι μεν 12 μέρες, αλλά ήταν ένα ρόστερ που δεν είναι όπως το ήθελε. Τώρα ο Ερέρα, ειδικά στο τακτικό κομμάτι, το οποίο έχει και τον ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, περιμένει να έρθουν και οι νέοι παίχτες να μπουν. Δηλαδή να μπουν και οι Ισπανοί περισσότερο στο κλίμα, να μπει και ο Κολάσο με τον Γκαρσία. Να έρθει και ο Σόπερ. Οι Ισπανοί είναι στο κλίμα, παιδί μου, λόγω προπονητή ότι είναι Ισπανός και περίπου ξέρουν. Αυτοί δεν θα χρειαστούν τόσο μεγάλο διάστημα προσαρμογής, γιατί τη φιλοσοφία την ξέρουν, με αυτήν έχουν μεγαλώσει. Εντάξει, όπως είπατε, είναι και θέμα τεχνικής κατάρτισης για όσους Έλληνες ποδοσφαιριστές θέλουν, αν μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το κομμάτι του ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ο Ερέρα, είναι θέμα και τεχνικής κατάρτισης. Δηλαδή, αν την έχουν την τεχνική κατάρτιση, μπορούν να ακολουθήσουν. Κάποιοι από το υπάρχον ρόστερ μπορούν, κάποιοι ίσως χρειαστούν λίγο χρόνο παραπάνω. Τακτικά. Κάποιοι θα θέλουν πάρα πολύ δουλειά και τακτικά, αλλά και. Εντάξει, εγώ θυμάμαι τώρα όταν είχαν έρθει πρωτοέρθει οι Ισπανοί στον Άρη το 6, το 7, ρε παιδί μου, βλέπαμε κάτι πάσεις οι οποίες δεν τις είχαμε δει ποτέ στη ζωή μας. Εντάξει, τότε προερχόμασταν. Δηλαδή, πάσεις, ας πούμε, ναι. Ήταν κάτι το διαφορετικό. Άσχετα που προερχόμασταν. Ναι. Εντάξει, όμως 47. Έχω δει και την ομάδα του 80, έτσι, αν ήμουν πιτσιρίκος 10 χρονών, ας πούμε. Ναι. Έτσι, από τότε είχαμε να δούμε μπάλα. Δηλαδή, να δούμε ποδόσφαιρο, να κινείται η μπάλα τότε, να χαζεύεις. Δηλαδή, όταν πήγαμε στα πιτσιρίκια, ας πούμε, μπαίναμε στο χαριλάκι και λέγαμε, δεν λέγαμε αν θα κερδίσει ο Άρης, λέγαμε, ας πούμε, στοίχημα να βάλουμε ποιος θα βάλει τα δύο γκολ σήμερα. Δύο. Από δύο γκολ ο καθένας, ο Ζήνδρος θα βάλει, ο Όλες θα βάλει δύο γκολ, ή ο Ντίνος θα βάλει δύο γκολ. Κατάλαβες. Έτσι λειτουργούσαμε. Αυτό και μετά από την ομάδα εκεί του 80 ξαναπήγαμε στην ομάδα του 2006.
και να δούμε ποδόσφαιρο, να δηλαδή το ματάκι μας να βλέπει μπάλα, να βλέπει ωραίες ενέργειες. Καταλάβες. Δεν τα βλέπω αυτά τα πράγματα, δεν τα ζούσαμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι γιατί απλά είχαμε γυρίσει από τη Β' Εθνική και εντάξει ήμασταν από τα τέτοια. Απλά δεν είχαμε δει ποδόσφαιρο για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω άρχισα να βλέπουμε ποδόσφαιρο, να βλέπουμε πάσεις, να βλέπουμε πράγματα που τα βλέπουμε σε άλλες ομάδες. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό, έτσι. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και τώρα νομίζω. Γιατί ο Αργιανός εντάξει έχει να δει 4-5 χρόνια μπάλα καλή να την απολαύσει. Αν του βγει κάτι τέτοιο, νομίζω θα δει και τώρα. Και αυτό θέλει να κάνει. Αυτό που ζητάμε. Αυτό, ναι. Δηλαδή η ομάδα του 2010 ρε παιδά μου. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Η τελευταία φουρνιά μου. Έπαιζε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και τακτικά και με θεαματικά και έχει πολλά πράγματα. Απλά της έλειψε η τύχη. Δηλαδή αν εκείνη η ομάδα έχει πάρει το κύπελλο, ας πούμε, θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα τώρα, δεν είναι. Καλά εννοείται. Στο τελικό. Έτσι. Αλλά αλλιώς θα είχες πάρει άλλο αέρα, άλλο τέτοιο. Εντάξει, αλλάζουν όλα. Ένας τίτλος θα άλλαζε, εγώ νομίζω ότι ένας τίτλος θα άλλαζε πολύ την μετέπειτα πορεία του Άρη. Και δεν λέω για ένα-δυο σε βάθος διετίας, τριετίας και παραπάνω. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά το 8 πανηγυρίζαμε από το πρωί ότι το πήραμε. Άνα, μπράβο. Έτσι. Και το 10 κατέβασε 28.000 κόσμο σε ένα παιχνίδι σε ένα παιχνίδι τότε στο ΆΚΑ που ήταν καρφί για παράταση να πάει. Ναι. Και τράβηξε άλλο ένα σώτα 40 μέτρα. Ακόμα η μπάλα κάνει γκέλ, φίλε, αλλά όλο το φαγε. Ναι. Τα γκέλ έκανε η μπάλα. Τα γκέλ έκανε. Και ακόμα σου πει. Αυτό φαγε μόνο το ξέρει. Είναι να σε θέλει. Ακόμα παίρνει λεφτά από τον Άρη. Είναι. Και ακόμα παίρνει λεφτά από τον Άρη, εντάξει. Κάναμε ανθρώπου που παίρνουν λεφτά. Τέλος πάντων, βέβαια, μην πάμε στα παλιά. Άστο τώρα. Τώρα θα γίνει. Μπράβο. Παλιά αυτά. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα πάει η ομάδα, ρε παιδάκι μου. Δεν πιστεύω ότι δεν έχουμε καλό ρόστερ. Εγώ πιστεύω ότι το ρόστερ θα είναι καλό. Θα έχει τελεινάκια μέσα που ξέρουν από Άρη. Θα το δείξουν και στους πάνω στις σημαίνει Άρη. Στο χαρτί οι κινήσεις που κάνεις είναι πολύ καλές και ποιοτικές. Πάρα πολύ καλές. Όλες. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που κάνουν τις κινήσεις από ψηλά. Και από ψηλά και είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Απλά οι πιο πολλοί έχουν ρόστερ έτοιμο. Ναι, γιατί οι περισσότεροι Ραντών είχαν ένα κορμό από πέρυσι. Εσύ στην ουσία αυτό που κάνεις τώρα δεν κάνεις απλά μεταγραφή. Εσύ αυτή τη στιγμή φτιάχνεις τη βασική σου δεκάδα. Από ψηλό σε κάνεις. Κατάλαβες και ό,τι κρατήσεις από την περσινή ομάδα θα προσπαθήσεις να τους εντάξεις σε αυτή τη φιλοσοφία την ισπανική για να μπορούν να τα αποκριθούν όποτε χρειαστεί. Εκτός... Και κατά πάσα πιθανότητα οι περισσότεροι σαν ρεζέρβες. Ναι, οι περισσότεροι θα είναι αν όχι όλοι. Οι περισσότεροι εκτός έτσι, ίσως από τον Αναγνωστόπουλο που μπορεί να παίξει πρώτος. Κοίτα να σου πω κάτι. Μπορεί να παίξει τώρα, αλλά πιο αργότερα μπορεί να πάρει και να παραμείνει και να γίνει πρώτος. Έχετε φόντα και να γίνει πρώτος. Τότε να πω, ρε παιδάκι μου. Στο τέρμα έχει φέρει έναν παίχτη ο οποίος βάσει βιογραφικού, βάσει πορείας και βάσει της απόφασής του να έρθει εδώ πέρα, σίγουρα προορίζεται για βασικός. Ο Αναγνωστόπουλος όμως είναι ένας παίχτης στον οποίο ο Άρης πρέπει να επενδύσει, δεν πρέπει να τον αφήσει. Δεν σου λέω να το βάλεις βασικό, αυτό το αποφασίζει ο προπονητής με βάση αυτά που θα δει. Απλά σου λέω εντάξει. Ότι αν θα πάρει την ευκαιρία μπορεί να την κρατήσει γιατί έχει τα φόντα να την κρατήσει. Απλά ο Αναγνωστόπουλος στερείται εμπειρία σε αυτή τη στιγμή σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να το βάλεις σταδιακά. Δεν έχει παίξει το μεγάλο παιχνίδι. Το ταλέντο και την ικανότητα τα έχει. Ναι, όντως. Εντάξει. Απλά ο Κουέστα είναι ένας πιο μπαρτοκαπνισμένος παίχτης. Έχει παίξει και στην Πολωνία, έχει εμπειρία και από την Ισπανία, είναι και από εκεί. Είναι μια διαφορετική κατάσταση. Αλλά το θέμα θα αποφασίσει ο προπονητής. Γιατί να σου πω κάτι μπορεί να πει ο Αναγνωστόπουλος μου κάνει περισσότερο. Θα βάλω τον Αναγνωστόπουλο. Και όχι τον Κουέστα. Ναι, καλά, είμαι σίγουρος. Εντάξει. Αυτό θα το αποφασίσει. Αυτό θα είναι και το ρισκό του ή άλλου. Έτσι, πάντα. Αυτό ακριβώς. Και αυτό θα κριθεί και στο τέλος ανάλογα με το αποτέλεσμα. Ωραία λοιπόν, Νικόλα. Ωραία. Το πρωί άκουσα το μεσημέρι άκουσα τον αφεντικό σου τον καπιταλιστή. Του λέει κάτι να γίνει 41 και βλέπουμε. Καπιταλιστή ρε φίλε, τι περιμένει ρε φίλε. Κατάλαβες, όταν ήταν στη θέση μου, τα ίδια έλεγε. Τώρα στα βουνά επάνω, και πάει στη κλίνα στην Ολλανδία και στα τέτοια, κατάλαβες. Πήξαμε ρε φίλε να βλέπουμε 8 εναντίον 8 σε μικρό χώρο ρε φίλε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να μην πάμε να δούμε ένα φιλικό. Και θα πάει τώρα αυτός, έτοιμη δουλειά, στρωμένη. Άναγκε. Εγώ πληρώνω, σου λέει. Κατάλαβε. Όλοι οι καπιταλιστές ήδη, κύριε φίλε. Ήδη είναι όλοι τους. Σε εκείνα την Ολλανδία. Και εσύ έτσι θα γίνεις κάποτε, μη στεναχωριές.
Το, αυτό φοβάμαι να ξέρεις. Αυτό φοβάμαι. Αυτό, θα βρεθεί ένας αντίστοιχος 28χρονος και θα του λέω. Τι, κάτσε, τι, κάτσε, ρε φίλε. Θα του λέω. Θα του λέω τέσσερα χρόνια έχω κάνει εγώ γάμα βέτα εθνική. Του λέω. Θες να πας και προετοιμασία. Θα του λέω. Κάτσε. Θα περίμενε, θα έρθει και η σειρά σου και εσένα. Αρκεί να μην έρθει η σειρά του στα ίδια με σένα. Καλά, ναι. Ναι, να είμαστε στα καλά. Ας πηγαίνει, ας πηγαίνει σε τέτοιο, σε διάφορες πόλεις, αλλά να είναι αλφαθενική. Να είμαστε και εκεί ψηλά. Εκεί ψηλά, όπως πρέπει να είναι ο Άρης. Θα τον φάω, μην αγχώνεσαι, θα τον φάω. Μια χαψιά του. Οκ. Okay. Τι εύκολος είναι, φολοφάγωτος είναι. Καλά, εντάξει. Και μια κοκακόλα μετά. Άντε, βαλικάρι, μάτι, καλό βράδυ. Καλά, καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό. Καλή συνέχεια. Άντε, καλό βράδυ, γεια. Λοιπόν, χαιρετάει και ο Χρήστος και ο Σαντών, έτσι. Ένα τζάμι μας χωρίζει, αλλά μας ενώνουν πολλά. Λοιπόν, αρχίζει να αποκτά έτσι ζεστασιά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε κατά 3 λεπτάκια. Όχι, παραπάνω, κατά 5 λεπτάκια. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 42 λεπτάκια μετά από τις 10. Λίμπερο 107,4. Μπαλαντέρ με Νίκο Παπαδόπουλο. Εκτάκτος μέχρι και τη μεθεπόμενη Παρασκευή, που θα πέσει οριστικά το κεφάλαιο βραδινής ζώνης για την συγκεκριμένη εκπομπή. Πάμε παρά μέχρι και τις 12. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τις καλοκαιρινές μουσικές επιλογές από τον Χρήστο Κιώση. FM και ενώ τα μηνύματά στο 545-26 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε πάλι τις τηλεφωνικές γραμμές για να σας ακούσουμε και τους φίλους του Άρη και τους φίλους του ΠΑΟΚ και τους φίλους του Ηράκλη, να συζητήσουμε για όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Για την ώρα το τηλεφωνικό κέντρο ανήκει μόνο σε έναν άνθρωπο και δίκαια μάλιστα, στον κύριο Κόλκα, τον οποίο θα πάμε να καλησπερίσουμε για να μάθουμε τα νεότερα από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Κύριε Κόλκα, τι κάνετε? Πού είσαι, Νίκο, τι, τι γίνεται, ρε φίλε? Πού είναι το τρελό αγόρι του άλλο, εξαφανίστηκε? Εξαφανίστηκε. Βρήκε ευκαιρία, έφυγα εγώ Ολλανδία και πλέον θα την κάνω τώρα, Ναι, μάγκιασε. Θα πάει Ολλανδία? Ναι, θα πάει. Ζακέτα να πάρει. Θα πάει. Δυστυχώς θα πάει. Θα πάει ζακέτα. Ζακέτα να πάρει, δε φίλε, έχει καιρό να δείξει το δικό. Ψύχα το βράδυ. Δεν παιδευτεί και νομίζω ότι έχει θερμοκρασία βαθυλάκου. Εντάξει, φίλος μας είναι, κάποιες κατευθύνσεις τις δίνουμε. Δηλαδή, τι θερμοκρασίες έχεις τα αύριο που πάω στην Ολλανδία το βράδυ? Χθες είχε 30 το μεσημέρι, άνευ πλάκα στο Πω. Στο φιλικό δηλαδή με την τέτοια, ναι, με την Κράφτσαρ, είχε 30. Αν δεν είχε μια κερκιδούνα με ένα σκέπαστο, ναι, μπορεί να μέναμε εκεί για πάντα. Γιατί το 30 εκεί, 30 ξέρεις σημαίνει, η Ολλανδία είναι πάνω στο νερό. Ναι. Φαντάσου τώρα αυτό το πράγμα να καίγεται η Ολλανδία κανονικά. Και να σε βαράει ο ίδιος από κάτω. Ωραία μέρος για προετοιμασία, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ότι λένε δροσερά, σε δροσερά μέρη να πηγαίνουν. Κοίτα, το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ είναι μέσα στο δάσος, άρα όσο ζέστηκε να κάνει δεν είναι πρόβλημα. Εντάξει, οκ, okay, τότε. Ναι, αλλά το εκεί που γίνονται τα φιλικά δεν μπορεί να το ελέγξεις τώρα, αλλά, όπου μπορεί και ο αντίπαλος. Ναι. Κατάλαβες. Αλλά επί της ουσίας τα τελευταία χρόνια δεν είναι και πολύ δροσερά, είναι η αλήθεια. Ναι. Και το βράδυ? Το βράδυ, εντάξει, καλά είναι. Χθες για πρώτη φορά άνοιξα παράθυρο για να κοιμηθώ. Α, καλά είναι, εντάξει. Ναι. Καλά είναι. Δηλαδή την παλεύεις. Ναι. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Νομίζω ότι ο Χρήστος περισσότερο θα θέλει να μερθεί και το φαγητό. Όχι τόσο για τις κερικές. Δεν είναι. Τελείωσε. Δεν υπάρχει φαγητό. Εγώ μαγείρευα. Τίποτα. Χθες τους πήγα σε γκουρμέ. Τα έλεγα και το μεσημέρι στην Πούλη και το σκοπίτι. Τους πήγα σε γκουρμέ τα βόδια. Ωραία. Και ξεφτυλιστήκαμε. Εντάξει. Άστα. Μοριακή κουζίνα. Είδε ο άλλος ένα μπουτάκι 2 εκατοστά, άρχισε να κλαίει. Ναι, αγόρι μου, έχεις τις πρωτεΐνες μέσα, μην αγχώνεσαι, είναι ωραίο. Όχι, είναι αυτό, πάμε να φάμε κανένα πιτόγυρο, κανένα κεμπάμ, κανένα τέτοιο. Ναι. Είχαμε τέτοια, πληρώσαμε 35 ευρώ το πιάτο και είχε, ναι. Όχι, αμαρτία το Θεό δηλαδή. Τώρα. Αμαρτία, δηλαδή σε παρακαλώ. Παιδιά, ναι. Σε παρακαλώ τώρα, τι γκουρμέ και τέτοια, εντάξει. Fast food, δεν μπορούν τα παιδιά, δεν μπορούν. Fast food και ό,τι μαγειρέψεις. Δεν έχουν fast food, ούτε fast food έχουν, και μπαπ έχουν. Μόνο? Ναι, αυτά τα soft πιτόγυρα, δηλαδή δεν αξίζει καν τον κόπο. Τον βλέπω να γυρνάει μετανιωμένος από την Ολλανδία τον άλλον, δηλαδή, κατάλαβα. Όχι, τι, θα δυνατήσει. Κι άλλο? Άμα δεν τρώει. Άμα τρώει θα παχύνει. Ναι. Δεν υπάρχει, με τα ίδια κιλά όποιος γυρίσει, κάτι λάθος έχει γίνει. Ναι.
ή δεν τρως καθόλου, υπάρχει ένδειξη. Από την Ολλανδία ή γενικότερα από προετοιμασία. Στην Ιταλία δεν είχαμε θέμα. Ναι. Είχε κάνει κουζίνα. Ναι. Στην Γερμανία τα ίδια. Η Αυστρία παλεύεται. Ναι. Στο φαΐ. Παλεύεται. Σνίτσερ τρως. Εντάξει, μην φανταστείτε. Τώρα απλά, εντάξει, παλεύεται. Μάλιστα. Δεν έχουν καν μανάβι. Άμα κλείσει το σούπερ μάρκετ π.χ. τελείωσες. Ναι. Δεν έχει, δηλαδή, πώς να σε καταλάβω τώρα. Δεν ξέρεις από πού να πάρεις τα σάκι. Πω. Έψαχνα τρεις μέρες τα σάκι. Κακό αυτό. Για εμάς ο καπνιστής Σταύρο μου, κακό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί το ζώο μαζί και στο σπίτι δεν είχε τα σάκι μέσα. Καλά παγόδευε το τσιγάρο. Είναι δυνατόν τον Δευράκα. Σου δικιάσω 10 μέρες στο σπίτι και 10 μέρες στο σπίτι. Είσαι χαζός. Μάλιστα. Ναι. Για να πάμε και στα αγωνιστικά, γιατί πιάσαμε τις γεύσεις, πιάσαμε γενικά άλλα. Μεταφέραμε ένα κλίμα της καθημερινότητας αποστολής. Ναι, ναι. Ωραία. Πώς κάνουμε φρέντο εσπρέσο εκεί πλέον? Έχει τις σκόνες, τις ψημένες. Άρα, το βράζεις, το ανακατεύεις, πετάς δύο παγάκια, γεμίζεις ένα παγάκι, ένα ποτήρι με παγάκια, το βαράς με τον πιρι-πιρι και το αδειάζεις στο άλλο. Μία ώρα να κάνεις ένα τέτοιο, εντάξει. Πω. Να κάνεις ένα φρέντο εσπρέσο. Πανάγια. Εντάξει. Και ο φραπές, ναι. Σταύρο μου, δηλαδή, αν έπαιρνες ένα μηχανηματάκι και... όχι, φίλε. Σταυρόπολη δεν πήγαν ποτέ φραπέ. Μόνο. Μόνο φρέντο. Ναι. Μόνο φρέντο. Μόνο φρέντο εσπρέσο πήγαμε. Και το καπουτσίνο, η φλόρη της γειτονιάς. Όχι. Αχ, ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Στα δικά μας. Στα δικά μας. Τα δικά μας, τα δικά σου. Σύχσα άλλα, βλέπω, έρχονται παίκτες, κάνουν. Τι είπε ο άλλος? Ποιος? Είπε ένα καλό, το διάβασα. Θα στα πω εκτός αέρα. Άσε το, να μην σε αρχίσω τώρα. Σιγά σιγά. Μάλιστα. Σιγά σιγά. Έχεις και ανέβηκες τώρα, άσε στη χαρά, μην τη χαλάσω. Πώς το λένε? Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, τα γνωστά θέματα. Του Βαρέλα, τι θα γίνει με τον Βαρέλα, γιατί αν δεν παίξει ο Βαρέλα, ο Θεός βοηθός μετά. Είναι ο Στέλιος ο Μαρεζάς, σίγουρα αυτός θα πάρει τη θέση του. Και μετά δεν είναι έτοιμος ο Χατζηγιάννης να παίξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορεί για χιλιάδες λόγους. Και βασικό είναι ότι έπαιζε μαντουμάντου σου γύρω στην Δυναμό Κιέβου και ο ΠΑΟΚ παίζει ζώνη. Δεν είναι... δεν είναι εύκολο για αυτό να προσαρμοστεί. Θέλει χρόνο. Και όταν θα περάσει ο χρόνος, πάλι θα έχουμε... αυτή τη στιγμή έχουμε το δευματικό, αν και ακόμα αν περάσει ο χρόνος, ταιριάζει σε αυτό που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ. Mm. Από εκεί και πέρα, η ομάδα είναι γνωστή, η περσινή, πάει με αυτήν, τη στηρίζει ο κόσμος, φτάσαμε 10.000 διαρκείας αυτή τη στιγμή, εντάξει. Και άλλη μια εβδομάδα που υπάρχει μέχρι το παιχνίδι, εγώ πιστεύω θα φτάσει 16-17. Άρα εκτιμώ ότι ο κόσμος επικροτεί. Όχι βέβαια τη μεταγραφική πολιτική του ΠΑΟΚ που έχει αφήσει την ομάδα με ένα center forward, ένα αριστερό back, εντάξει δεν πήρε half και έφυγε ο Τζάλμα. Επικροτεί τη δουλειά που έκανε πέρσι ο προπονητής και το πόσο έφτασε στον ένα τίτλο και πόσο θα έπρεπε να φτάσει και στον άλλο με τα γνωστά όσα συνέβησαν. Mm. Άρα λοιπόν ο κόσμος επικροτεί τη σοβαρότητα της ομάδας, πιστεύει σε αυτήν και τρέχει την Τούμπα να πάρει διαρκείας. Εντάξει, αυτό είναι το ξεκάθαρο. Δεν είναι εκείνο το πανηγυρητικό, α κάναμε μεταγραφές, α παραπάρουμε διαρκείας. Για μένα αυτό είναι αστείο στο επίπεδο που είναι ο ΠΑΟΚ σήμερα. Mm. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα πολύ δουλεμένη, πολύ σοβαρή, με εξαιρετικούς αυτοματισμούς, έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, επιθετικό ποδόσφαιρο, ισορροπημένο ποδόσφαιρο. Ωραία, δεν ψήνεται ο άλλος μόνο από τις μεταγραφές. Έχει την βάση του ότι αυτή η ομάδα είναι πολύ καλή. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Για μένα προσωπικά, ό,τι και να γίνει με τις μεταγραφές, το θεωρώ πλέον όχι και τόσο σοβαρό. Δηλαδή, ό,τι θα έπρεπε να γίνει για μένα θα έπρεπε να γίνει μέχρι τις 5 Ιουλίου. Υπήρχε ο χρόνος, υπήρχαν 60 μέρες που μπορούσε να γίνει η δουλειά και να καλύψει πρόκειται και να του να μπουν αυτά τα παιδιά σε μια δουλεμένη ομάδα και να γίνουν μέλη του γκρουπ. Τώρα, ενδιαμέσου αγώνων, όποιος και να έρθει από εδώ και στο εξής, πώς θα καταφέρει να γίνει μέλος του γκρουπ. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ περάσει τη Βασιλεία, δεν σταματάει ποτέ να παίζει όλο το καλοκαίρι, έτσι. Εβδομάδα με εβδομάδα πάει. Πότε θα προλάβει ένα καινούργιο πρόσωπο να Αθήνα, να δουλέψει την ομάδα, να κάνει να ράνει και να συγχρονιστεί με τους υπόλοιπους, είναι ένα ερωτηματικό. Για μένα πιο πιθανό είναι να πεταχτούν λεφτά αν έχουν παίκτες,
παρά να γίνει κάτι το συγκλονιστικό και να αλλάξει η εικόνα της ομάδας. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου στο ποδόσφαιρο και δεν αναφέρομαι τώρα σε μια ομάδα που είναι καινούργια. Π.χ. στον Άρη τι να κάνει, να μην κάνει μεταγραφές. 20 παίκτες είχε που ήταν για football league όλοι. Δηλαδή του Τζανακάκη, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είχε άλλον που ήταν επίπεδο Super League. Εκεί μου άποψη, εντάξει. Είχε ή έχει βασικά, απλά δεν είναι για βασική. Ναι, είναι για το Super League, συγγνώμη, βασικός κορμός. Βασικός κορμός, ναι. Γι' αυτό βλέπεις ότι ό,τι προσθήκη γίνεται αφορά τη βασική εντεκάδα. Ναι, αυτό σου λέω. Τον άλλο θα πω μπράβο, καλά κάνει για να μεταγραφείς. Γιατί είναι, γιατί δεν έχει. Ναι. Ωραία. Αλλά εδώ μιλάμε, είναι άλλο να μην έχεις και να χτίζεις μια ομάδα, να κάνεις ένα restart σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Ωραία, όπως είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή, που είναι άλλα τα μεγέθη, άλλες οι απαιτήσεις, όπως και να το κάνουν. Ναι. Και άλλο να είσαι μια δομημένη ομάδα που ουσιαστικά σε βαθμολογία και σε κύπελο έχεις κάνει ντάμπλ, ξέχωρα το τι συνέβη. Εντάξει, και χρειάζεσαι 2-3 ποιοτικές προσθήκες. Ωραία, για να δώσεις και καλύτερη λειτουργία αγωνιστική και μεγαλύτερο βάθος, και αυτό δεν το κάνεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικά project. Το ένα ξεκίνησε από πέρσι, το άλλο ξεκινάει φέτος. Ωραία. Τέλος πάντων, για μένα μεταγραφή στον ΠΑΟΚ είναι μια κουβέντα αστεία. Δηλαδή αστεία εννοώντας ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον, σας τάβω. Δεν ενδιαφέρει σαν δημοσιογράφο ότι okay, θα πρέπει να ασχοληθώ με αυτό. Το κάνω με αγκαρία πλέον. Δηλαδή θα πάρω τα τηλέφωνα μου για να ρωτήσω τι και πώς, γιατί είμαι υποχρεωμένος να το κάνω επαγγελματικά. Σαν οπαδός του ΠΑΟΚ δεν το κάνω. Δηλαδή αν μου έλεγε, ποιος να μου πει, αφού εγώ είμαι διευθυντής. Αν πήγαινα στον εαυτό μου και έλεγα ότι Σταύρο δεν θα ασχοληθείς με τα γραφικά, ωραία, γιατί το κόβουμε από τη δουλειά της καθημερινότητας της δουλειάς, ωραία, θα το έκανα αν μπορούσε. Σε έχει κουράσει. Πραγματικά έχω. Με έχεις που σπάσει τα νεύρα. Δεν με έχει κουράσει απλά. Μου έχεις πάσει τα νεύρα γιατί. Έχει το άλλο σκέφτη, κάτσε να δούμε. Τι να δούμε, βέβαια. Δεν τον βάλω 31 Αυγούστου. Τον κάνω τι. Είναι πολύ αργά, ναι. Ναι, έχω έτοιμη ομάδα. Κάτσε να δούμε. Όχι, δεν κάθομαι να δούμε. Τέλος πάντων, και αυτή η ομάδα που έχει πάω και είναι πάρα πολύ σοβαρή, είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα πάει να παίξει το παιχνίδι στα ίσα με την Βασιλεία. Εγώ πιστεύω θα περάσουμε κιόλας. Γιατί πιστεύω και στον προπονητή και στους παίκτες και στο μέταλλο που έχουν. Εντάξει, ξέχωρα από την εικόνα των φιλικών που τα περισσότερα είναι μια μίξη βασικών, αναπληρωματικών κτλ. Εγώ πιστεύω ότι πάω και θα πάει πολύ καλά. Εντάξει, απλά θα μπορούσε να κοιμάται ήσυχο σήμερα. Θα μπορούσε. Αλλά δεν το κάνει, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο συντονιστικό. Η ομάδα την Πέμπτη θα ξεκινήσει τις προπονήσεις ξανά. Κάτσε να μιλήσω και στην Πούντο, που δεν ακούει ραδιόφωνο. Περίμενε. Την Πέμπτη είναι η προπόνηση πρώτη και ουσιαστικά νομίζω ότι ξέρουμε τι θα δούμε την ερχόμενη Τρίτη και αυτό η απορία, η μεγάλη μας είναι πώς θα είναι η Βασιλεία. Γιατί αυτή έχει τις πολλές αλλαγές. Και μπορεί η Βασιλεία τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο να είναι πιο καλή ομάδα από τον ΠΑΟΚ, αλλά σήμερα δεν είναι. Με τέσσερις αλλαγές στο βασικό της σχήμα. Δεν είναι, και όχι οι παίκτες που ήταν στην ομάδα και μπήκανε στο βασικό σχήμα, παίκτες που ήρθαν από αλλού και μπαίνουν στο βασικό σχήμα. Δεν μπορεί να έχουν το επίπεδο συνοχή τους υψηλά. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τύχει αρκετά μεγάλη συνολική διαδικασία. Ίσως, θα το δούμε βέβαια. Ίσως και ένα momentum, Σταύρο, που κουβαλάει την περσινή σεζόν. Δεν ομάδα. Είναι στα επίπεδα που τελείωσε βέβαια. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Δεν μπορούσε να είναι. Δεν θα ήταν έτσι κι αλλιώς. Εκεί η ομάδα είχε βρει ένα ρυθμό. Όποιον άπαιζε θα υπήρχε ένα διάστημα στο παιχνίδι που θα τον έκαναν κάτω. Ναι. Τώρα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Αλλά καμία ομάδα, Νίκο, ούτε ακόμα και αυτές που είναι συγχρονισμένες. Γιατί αυτή είναι η λέξη. Ωραία, μπορεί να ξεκινήσει 24 Ιουλίου στο ίδιο τέμπο. Είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να συμβεί. Εδώ δεν μπορεί να ξεκινήσει τέλη Αυγούστου, αν δεν έχει Ευρώπη. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, ναι. 24 Ιουλίου καμία ομάδα δεν είναι πάνω από το 65%. Αυτό είναι. Εντάξει, τόσο καλά και να τελείωσε ο σεζόν πέρσι, δεν μπορεί να ξεκινήσει στο ίδιο τέμπο. Θα πρέπει να ξαναβρούν οι παίκτες τον τρόπο διαχείρισης των δυναμεών τους, τα πατήματά τους, χίλια δυο είναι. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, εντάξει, δεν είναι καλύτερο στην Αμερική. Ναι, δεν είχα κάνει με τον Πάκο, όλες οι ομάδες έτσι είναι. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό.
Να σου ευχηθώ καλή, καλή άδεια από αύριο. Ναι, φίλε, εξαφανίζομαι. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να κλείσω το κινητό. Δεν νομίζω. 4 λεπτά. Τέσσερα λεπτά συνολικά. Ναι, ναι, αυτό. Μάλιστα. Και ας αυτό. Ξανακούσουμε τώρα, πάω και Βασιλεία. Μάλιστα. Θα με ξαναβγεί. Ναι, πάω και Βασιλεία, σίγουρα θα με ακούσει. Αυτό δεν κάνετε. Ναι. Με τη Σαγιονάρα θα το κατευθείαν. Με τη Σαγιονάρα, μάλιστα. Καλές διακοπές, Σταύρο μου, λοιπόν. Καλά να περάσεις. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Σε φιλώ. Λοιπόν. Σταύρος Κόλγας, κυρίες και κύριοι. Πληρέστατο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και με ποδοσφαιρική γνώμη. Γιατί ο Σταύρος είναι από τους ρεπόρτερ που νιώθουν και την μπάλα και την αντιλαμβάνονται την μπάλα. Στο βαθμό που μπορούν, βέβαια, γιατί εντάξει. Πάντα πάμε μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα του ΠΑΟΚ, ο οποίος από την Πέμπτη επιστρέφει στις προπονήσεις και αρχίζει την προετοιμασία του, μπαίνει στην τελική ευθεία. Η προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Βασιλεία την ερχόμενη Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε FM κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου των ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε γραμμή, φίλε. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Δεν σας ακούω τη φωνή ζωντανή, γιατί τι είπατε, παιδιά. Όχι. Εγώ δεν βλέπω ζωντανή χαρά, έτσι, ξέρω εγώ. Έχει 35 βαθμούς, ρε Νίκο, τι χαρά τώρα να πούμε. Έχουμε πεθάνει από τη ζέστη. Εδώ το σιουλά έχει εδώ πέρα. Μόνο, σε θέλω, πρόσεξε, σε θέλω λίγο σύντομα, έχεις 3 λεπτά μέχρι το break. Α, 3 λεπτά με βάζατε, γιατί έτσι. Αφού έχουμε διάλειμμα τώρα. Όπου να είναι. Διάλειμμα. Τι έγινε η ΕΠΟ, ρε παιδιά, ποιος μπήκε πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ποιος μπήκε πρόεδρος, φίλε. Ρωτάω εγώ, εσύ που είσαι, πούμε, γνώση του ποδοσφαίρου. Γνώση του ποδοσφαίρου. Λέτε γνώση του ποδοσφαίρου, ρωτάω, κάνω μια ερώτηση. Εγώ απλώς ρωτάω, μια ερώτηση κάνω. Εγώ το έχω καημό μια φορά να βγεις. Και να μιλήσεις αγωνιστικά και εγώ έρχομαι και σε ρωτάω, θα περάσει ο ΠΑΟΚ τη Βασιλεία, ναι ή όχι. Θα σε πω κάτι. Τι. Αυτοί δεν μπορούν να θρύψουν, όλοι αυτοί υπέρ του ΠΑΟΚ που έχουν, δεν μπορούν να θρύψουν. Η Βασιλεία μάζεσε όλα τα παιδάκια από δεξιά και αριστερά. Ναι. Παρακινούς και κάτι άλλο παιδάκια που τρέχουν σαν τα κάλια. Ζαρκάδια είναι. Ζαρκάδια. Ναι. Πώς θα περάσει, ρε φίλε. Τους έχουν τα 5 φιλικά παιχνίδια και κάνουν γελάει μαζί τους γελάει, ρε φίλε. Πλάκα κάνε, αγόρι μου, εσύ αγάπη μου. Παιχνικά, διότι είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, γνωρίζετε ποιος είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ από τη στιγμή. Δεν γνωρίζω, όχι. Κύριος Γαμμένος δεν είναι ή έφυγε, τι έκανε. Ο Τσέχος, κύριε μου, αυτός που ήταν πρώην του παραπετάσματος, η πρώτη Τσεχία, που ήταν η κομμουνιστική Τσεχία. Αυτό είναι που λεχθεί χέρι του Θοδωρίδη, μπήκε πρόεδρος στην Επιτροπή ΣΕΠΟ. Αυτό θα γίνει τις αποφάσεις. Ο γραμμένος θα είναι απλώς να ανοίγει και να κλείνει την πόρτα. Μάλιστα. Έτσι. Και αυτό το απλό, για να πω κάτι το φινάλι, το χειμώνα θα είναι πολύ βάρης χειμώνας που έρχεται, φίλε μου, γιατί έχουμε εκλογές και κάτι άλλοι κύριοι που ήταν λιγάκι που με επιχειρηματίες από την πρώτη Σοβιετική Ένωση, βλέπω σαν λαοί θα φεύγουν τους 19. Έτσι, ουσία να ξέρετε πολύ καλά, διάβασα σε μια εφημερίδα. Έφυγε το παιδί του Κόκαλη, το κάτι Κόκαλη πέθανε, από καρδιά πέθανε, νομίζω. Ναι. Μάλλον την αλήθεια πως πέθανε. Έλα, τώρα μη, εντάξει. Εγώ ξέρω πως είναι η υπόθεση του παιδιού αυτού. Ας είναι ελαφρύ το χρόνο, θα το σκεπάς τελείως μέχρι εκεί. Για τα μάτια λένε, παιδιά, να μην λέμε τις αλήθειες και να χαρούμε τα αυτιά του κοσμάκι. Μην αφαίρεσαι άτομα τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή και μάλιστα προσφάτως. Τι πρέπει να λέτε. Σε κλείνω για να πάμε στο break. Πήγε 11, Νίκο. Καλό βράδυ, λοιπόν. Α, έτσι. Λοιπόν, ναι, έτσι. Νίκο, γιατί πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Αν ήταν, θα σε κρατούσα κι άλλο. Λοιπόν,
Πρέπει να πάμε στο break, γιατί εδώ πέρα ο Κιώσης δαγκώνει, δεν είναι. Μόλις πάει 11 η ώρα, κατευθείαν είναι η κίνηση του Γιάννη Ιωαννίδη. Να μου κάνει το time out. Πέτα και το σακάκι, ρε Κιώσης. Λοιπόν, κλείσαμε την πρώτη ώρα, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο διάλειμμα να πολλούσαμε με Χρήστο Κιώση τα παλιά καλά χρόνια της βραδινής Θεσσαλονίκης. Εσείς οι 40 πλάς, Χρήστο, νομίζω τα προλάβανε πολύ καλά, έτσι. 40 και ναι, 40 πλάς που προλάβατε 7 στα 7. Μαγαζιά, μπουζούκια, να πηγαίνετε για να μην βρίσκετε να κάτσετε. Εμείς οι νεαρότεροι δεν είναι πολύ, πολύ ωριακά και ψιλοκαλές εποχές και εμείς βέβαια, εντάξει. Αλλά όχι στο βαθμό που προλάβατε τη βραδινή της Θεσσαλονίκης, νομίζω εσύ πιο παλιοί, άνω των το 40 ας πούμε. Εντάξει. Εγώ προλάβα και Κρίνη δηλαδή, που καμία σχέση με τώρα, που πάλι βέβαια η Κρίνη λίγο παίρνει ζωή. Όχι σε, καμία σχέση βέβαια με τα παλιά, αλλά και εμείς δηλαδή την προλάβαμε λίγο την Κρίνη. Κάπως στα καλά της. Και κάποιοι ποδοσφαιριστές του Άρη Χρήστο την είχα προλάβει την Κρίνη στα καλά της. Βέβαια, βέβαια. Κάποιοι Λάτιν. Έτσι, ελπίζω αυτοί που φέραμε τώρα οι Λάτιν να μην μάθουν τόσο καλά αυτές τις περιοχές και αυτά τα μαγαζιά γενικότερα. Μέχρι στιγμής τους βλέπω σε κάτι τέτοιο. Δεν τα κάνω τώρα διαφήμιση. Καλαμαριά κινούνται γενικότερα όμως. Καταλαβαίνετε σε ποια μαγαζιά μπορεί να πηγαίνουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπαλαντέρ, δεύτερη ώρα, στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο με Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. 12 παρά 3, 12 παρά 4, Χρήστο Κιώση. Λοιπόν, γιατί έχουμε και δουλειές μετά. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ανοιχτές και οι γραμμές 2310-287-38 για χαλαρή κουβεντούλα, καλοκαιρινή, Μουντιάλ θέλετε, απολογισμό, Άρη θέλετε, ΠΑΟΚ θέλετε, Ηρακλή θέλετε, παλιά καλή βραδινή Θεσσαλονίκη θέλετε. Έτσι, μιας που το πιάσαμε σαν κουβέντα και συζήτηση εδώ πέρα και νωρίτερα με φίλους ακροατές και με τον Χρήστο τον Γιώση, που ως παλιά καραβάνα της βραδινής Θεσσαλονίκης έχει να πει πολλές ιστορίες, κυρίες και κύριοι, είναι η αλήθεια, αλλά τις κρατάει για τον εαυτό του και δεν μας λέει εμάς τίποτα. Κάνα σουσού, κάνα κουτσομπολιό. Όλα αυτά εδώ πέρα να τα συζητήσουμε εφόσον έχετε όρεξη. Φυσικά στο 2310287 και 38, μέχρι να δω αν θα τα αποκριθείτε ή όχι. Λίγο σας βλέπω, δεν είστε σε καλή κατάσταση. Πάμε να, αφού ακούσαμε για τον ΠΑΟΚ από τον Σταύρο Κόλκα στο προηγούμενο μισάωρο, πάμε να μιλήσουμε και λίγο για τα του Άρη, που σήμερα είχαμε μια μεταγραφική σύσκεψη, βασικά μια σύσκεψη στην οποία ασχολήθηκαν οι άνθρωποι του Άρη φυσικά και με τα μεταγραφικά, με τον Πάκο Ερέρα, τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο, τον Τόλι Τερζή, τον Ραούλ Μπράβο και τον γυμναστή της ομάδας, τον Τέλμο Ντεαντρές. Και μια δήλωση μάλιστα του Πάκο Ερέρα, όπως μεταφέρθηκε από την ΠΑΕ σχετικά με τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα για την ομάδα, άμα τη βρούμε κιόλας στο λαμπαουτάρι, στον οποίο μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε κιόλας. Θα σας την μεταφέρουμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, τη βρήκα. Κάτσε. Πάκο Ερέρα. Άρης εδώ πέρα. Άρης ευσύ, ο λαμπαουτάρις. Είμαι ικανοποιημένος στην πορεία των πραγμάτων μέχρι τώρα, λέει ο Πάκο Ερέρα στην τοποθέτησή του και συνεχίζει σημειώνοντας ότι δουλέψαμε καλά πάνω στο βουνό και είμαι ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά για τη διάθεση και την ανταπόκρισή τους. Οι παίκτες που πήραμε είναι αυτοί που θέλαμε. Σημαντικό, κρατήστε το αυτό. Προχωράμε ακόμη 2-3 περιπτώσεις, οι οποίες χειρίζεται ο κύριος Διαμαντόπουλος, και είμαι αισιόδοξος. Είμαι βέβαιος ότι ο κόσμος θα μείνει ικανοποιημένος να δει την ομάδα μέσα στο γήπεδο. Κάναμε καλή δουλειά και είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά. Η τοποθέτηση, η γράπτη τοποθέτηση του Πάκο Ερέρα, όπως μεταφέρθηκε αυτή από την ΠΑΕΑΡ σήμερα το μεσημέρι και μετά τη μεταγραφική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους ανθρώπους της ομάδας. Μια μεταγραφική σύσκεψη που είχε να κάνει γιατί, με τις κινήσεις που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Έχουν εντοπιστεί οι στόχοι εδώ καιρό άλλωστε για τον Άρη, και ο κύριος Διαμαντόπουλος είχε αναλάβει να τρέξει αυτές τις υποθέσεις, λύνοντας με την παρουσία του και σε αυτό το κομμάτι, κυρίως σε αυτό το κομμάτι, τα χέρια του Ισπανού προπονητή του Άρη. Συν φυσικά το θέμα ξεκαρτάρισμα ρόστερ, ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν κτλ. Περιμένουν τις οριστικές αποφάσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Τώρα για το κομμάτι των μεταγραφών, ο Άρης θέλει μέσα σε αυτή την εβδομάδα να τελειώσει με το στόπερ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση του Μουσαβού Κίνγκ, του Γκαμπονέζου κεντρικού αμυντικού από την Ουντινέζε. Είναι μία της περιπτώσεις που εξετάζεται από τον Άρη, στον οποίο όμως θα περιμένουν μέχρι αύριο
για να δουν τι θα γίνει με το Βελέθ. Με την περίπτωση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού. Αν μέχρι και αύριο δεν καταφέρει ο παίκτης να λύσει το συμβόλαιο του με τη Βίσλα, τότε ο Άρης θα ενεργοποιήσει τις άλλες επιλογές που έχει, ανάμεσα στις οποίες είναι και ο Μουσαβού Κίνγκ, 26χρονος κεντρικός αμυντικός της Ουντινέζε. Θέλοντας, ξαναλέω, μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα τελειώσει την συγκεκριμένη υπόθεση. Συν φυσικά την υπόθεση του Φορ, που ίσως στον Άρη κάνουν λίγη υπομονή παραπάνω και την αφήσουν ως τελευταία κίνηση. Είτε πριν την Ολλανδία, είτε μετά την Ολλανδία. Να περιμένουν δηλαδή, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα, να πέσουν κάπως στα κασέ κάποιων παιχτών που θέλει ο Ερέρα, αλλά αυτή τη στιγμή οικονομικά υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Θα κάνει λίγη υπομονή ο Άρης, νομίζω, στο θέμα του φόρου παραπάνω για να κάνει και την καλύτερη δυνατή επιλογή. Είναι άλλωστε η θέση που θα γίνει και μεγαλύτερη υπέρβαση για την ομάδα και δεν αποκλείεται να περιμένει και να δει κατά πόσο θα πέσουν τα κασέ και να πάρει ένα λόγο στις αποφάσεις του. Συν φυσικά την περίπτωση της απόκτησης του δεξιού μπακ που υπάρχει και αυτή στο κάδρο για τους κεντρικομαύρους. Θέλει ο Άρης ακόμα έναν παίχτη για να πλαισιώσει τον Μανώλη Τζανακάκη. Μια περίπτωση που επίσης είναι πιθανό να ξεκαθαρίσει και αυτή μέσα στην εβδομάδα. Γιατί μετά για την οριστική εξέλιξη με το θέμα του Μπουρ, που έχει μείνει μόνο ο κριτικός μπακ στο δεξιάρο της άμυνας, θέλει ο Άρης μια ακόμα λύση εκεί πέρα. Υπάρχουν και εκεί περιπτώσεις παιχτών που έχουν εντοπίσει οι άνθρωποι της ομάδας. Υπάρχουν 2-3 που προκρίνονται και μέσα στις επόμενες μέρες ίσως υπάρξουν και οριστικές εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα μαζί με του κεντρικού αμυντικού. Η ομάδα από χθες το απόγευμα έχει ρεπό και σήμερα είχε και αύριο θα έχει, την Πέμπτη θα επιστρέψει στις προπονήσεις. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά το γήπεδο που θα γίνονται αυτές μέχρι το να φύγει την Ολλανδία. Υπάρχει το γήπεδο του Πανοράματος, υπάρχει και το γήπεδο της Πηλέας όμως στο κάδρο και νομίζω ότι στη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα πάρθει και οριστική απόφαση και θα γίνει γνωστό για την ΠΑΕ που θα προπονείται η ομάδα. Εντάξει, μικρή σημασία έχει, αλλά θέλει και η ΕΡΑ ένα καλό γήπεδο και θα πω εγώ ίσως κάπως απομονωμένο για να μπορεί να δουλέψει με την ησυχία του άνθρωπος κιόλας, διότι πλέον με την επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις με συγχωρείτε, κάποιος με μελετάει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, με τον Κολάσο και τον Ματέο Γκαρσία να είναι τα νέα πρόσωπα, συν τους τρεις Ισπανούς που υπάρχουν, και με το ρόστερ σιγά σιγά να γεμίζει, ο Ερέρα από την επόμενη Πέμπτη θα μπει περισσότερο και στο τακτικό κομμάτι. Γιατί είναι αυτό που λέμε και από χθες και τις προηγούμενες ημέρες που ήμασταν πάνω στα τρέπε την πηγάδια, δεν εμβάθυνε τόσο πολύ στο τακτικό μέρος ο Ερέρα. Δεν έκανε, δεν δοκίμασε πολλά πράγματα. Εστίασε. Είδαμε 2-3 πράγματα βασικά στα οποία εστίασε, γιατί και επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Πλέον όμως, έχοντας και περισσότερους παίχτες στην διάθεσή του και τους παίχτες που θέλει και τους παίχτες που θα παρτίζουν τον βασικό κορμό τη νέα σεζόν, θα δουλέψει περισσότερο στο κομμάτι της τακτικής και μέσα στην επόμενη εβδομάδα μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία και κυρίως φυσικά στην Ολλανδία που θα πέραν των προπονήσεων. Όσο προπονήσεων προλάβει να κάνει τέλος πάντων η ομάδα, θα υπάρχουν και τα 4 φιλικά που θα δώσει και μέσα από αυτά θα γίνει και το βασικό μοντάρισμα μέσα της ομάδας από τον Ερέρα για τη νέα σεζόν. Μπορείτε να δείτε και στο All About Aris την συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Aris στο YouTube ο Νικολάς Κολάσο και ανέβηκε σήμερα, σύντομη, αλλά είναι η πρώτη τοποθέτηση του Αργεντινού on camera μάλιστα, για τον ερχομό του στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Είπαμε και νωρίτερα σήμερα το απόγευμα ανακοινώθηκε και ο Ματέο Γκαρσία. Μπορείτε επίσης να δείτε και τις δικές του δηλώσεις στο Λαμπάου του Άρης, όπως αυτές αναρτήθηκαν στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Άρης στο YouTube. Περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η άφηξη του Μίτζεν Μπάσα, ο οποίος αναμένεται στην Θεσσαλονίκη αύριο ή την Πέμπτη για τις τελικές επαφές με τους ανθρώπους του Άρη για να κλείσει και αυτό το μέτωπο. Είναι προχωρημένες άλλες συζητήσεις των δύο πλευρών. Είναι κοντά ο παίχτης στον Άρη.
αν δεν προκύψει κάτι, θα κλείσει και θα αποτελέσει και τον βασικό ανασταλτικό μέσο, που σου λέγατε παλιά, Χριστοκιώση, στον άξονα για τον Πάκο Έρερα, ο παίχτης που καταστρέφει, ο παίχτης που κόβει, ο παίχτης που κλωτσάει και τη μάνα του, όπως λένε κάποιοι, Χριστοκιώση. Εν τω μεταξύ, αυτός σχεδόν σε κάθε σεζόν έχει πάνω από 10 κάρτες, να ξέρεις. Κατάλαβες θα είναι. Σ' αρέσει, ε! Θες τέτοιο, εσύ. Να βαράει τα πάντα. Ναι, ρε φίλε, θες και ένα τέτοιο. Εντάξει, καλή Ισπανή, τελικά τι ωραία ποιοτική να σου φτιάξουν, αλλά θες πίσω και ένα καρατέκα. Μην πάει να βγει κανένα στην κόντρα. Πάει ο Μπάσα εκεί πέρα. Χαράκ, γεια σας. Φιλάκια. Λοιπόν, με τον συγκεκριμένο. Περιμένουμε, νομίζω ότι αύριο θα γίνει γνωστό πότε θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιριστής. Θα έχουμε να τρέχουμε αεροδρόμιο. Για μέχρι τη βράδυ, ρε φίλε, ποιος θα πάει αεροδρόμιο. Θα φέρω τον παραπονιάρη εδώ να κάνει εκπομπή και θα πάω εγώ. Θα κάτσω εγώ εδώ και πάει ο άλλος, ο μπασκετικός, κάτς. Δεν έχει τέτοια τώρα. Καλησπέρα το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ήρθαμε να αποδεχτούμε τον Μίτζε Μπάσα. Αν έρθει με αεροπλάνο. Που λογικά με αεροπλάνο θα έρθει βασικά μετά. Τόσο να κάνει και μια σκασιά στο Κόσοβο, πάρει κανένα αυτοκίνητο και κατέβει. Και κατέβει ο δικός, ο Μίτζε Μπάσα. Είναι και αυτό ένα από τα πράγματα που περιμένουμε για τον Άρη μέσα στην εβδομάδα. Αυτά γενικότερα. Όσον αφορά το ρεπορτάζ των Κιτρινόμαυρων, τα όσα περιμένουμε μέχρι τα τέλη αυτής της εβδομάδας, είπαμε, η ομάδα επιστρέφει την Πέμπτη στις προπονήσεις και πρέπει να δούμε περισσότερα πλέον από τον Ερέρα στο κομμάτι τουλάχιστον της προετοιμασίας που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη μέχρι να αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία. Διαβάζω εδώ πέρα, αποκλεισμός σοκ για τον Αποέλ. Νίξε, λέει, να μπαίνει τη Σούντουβα, αλλά έμεινε εκτός συνέχειας του Champions League. Πάει τα Αποέλ, έρχεσαι. Καταστράφηκε ο πρόδρομος εκεί πέρα, πρόεδράρα. Δεν θα έχει φράγκο τώρα. Μα τώρα να σου πω κάτι, μου πάει με προπονητή τον Μπρούνο Μπαλτάζαρ. Κάτσε. Λοιπόν, νίκης από Αποέλ 1-0, αλλά θυμίζουμε είχε ιτηθεί με 3-1 στο πρώτο παιχνίδι και έτσι δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο Γαθιπί, στο στάδιο της Κύπρου, με γκολ του Ποτέ. 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 Με τον Ποτέ, Ποτέ. Και υποβιβάζεται εισαγωγικά πλέον η ομάδα της Λευκωσίας, η αγαπημένη σε μένα, ομάδα της Λευκωσίας στο Europa League. Και διαβάζω εδώ πέρα, λέει, η Χαπόλη Μπερσεβά με το Γιάννη Ανέστη κατά τα δοκάρια δεν είχε πρόβλημα απέναντι στη Φλόρα Ταλίν από την Εστονία και εύκολο, με το εύκολο 3-1, λέει, πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League για τα παιχνίδια που είχαμε σε εξέλιξη απόψε. Σε λίγο θα πάμε να κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμα για κανένα εξάλεπτο, αν θέλετε, πρέπει να μου σομπρήκα ανοιχτές και πάλι γραμμίζει 31-0-87 και 3 οχτάρια. Βλέπω η ΑΕΚ περιμένει την Πέμπτη τον Πόνσε, τον παίχτη της Ρώμα, που πάει για δανεισμό ο συγκεκριμένος. Αυτή η Ρώμα, ρε φίλε, δεν έχει να πάρουμε τίποτα. Αφού βρέθηκα και με τον Μόντσι, τεχνικό διευθυντή, θα πήγε στο λαμπάο τάρις, φίλε, ο Μόντσι. Έτσι. Λοιπόν, δηλώσει Χαλκιά, βλέπω εδώ πέρα, λέει, στη Σιατηρία, λέει, στην Παναχαϊκή. Μάλιστα. Κώστας Χαλκιάς. Πολύ ωραίος θερματοφύλακας αυτός, ρε φίλε. Στον 1,5 χρόνο που έπαιξε. Στα 2 χρόνια βασικά που έπαιξε στον Άρη, στον 1,5 ήταν καλός. Μετά από εκείνο το εξάμπαλο που έφαγε στο Μόναχο, πάει. Και μπήκε, ρε φίλε, μετά ο Μάριαν Κέλεμεν. Ο Βαψομαλιάς. Πω. Άλλη μορφή αυτός. Βασικός και στο τελικό κυπέλλου. Στο Καφτατζόγλιο εκείνος. Λοιπόν, Λαμία, βλέπω ανακοίνωση, λέει, την απόκριση του Μπερτόλιο. Έγραμε τα γραφική ομάδα του Μπάμπι Τενέ. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα από δισογραφία εντός των συνόρων. Είπαμε για την επιστολή του Υφυπουργού Αθλητισμού του Γιώργου Βασιλιάδη στη Λίγκα να ξανασκεφτούν, λέει, την πρότασή του για τις 12 ομάδες. Αλλιώς, λέει, καλό καλοκαίρι ο κύριος Βασιλιάδης. Εντάξει, τώρα με τέτοιες τακτικές άκρη δεν θα βγει γενικότερα, που εντάξει, με το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν μπορείς να βγάλεις άκρη έτσι κι αλλιώς. Ακόμα ένας λόγος γι' αυτό. Μάλιστα, δεν βλέπω τίποτα άλλο γενικότερα εντός των συνόρων. Δεν παίρνει και κανένας τηλέφωνο, Χρήστο. Καλοκαιράκι, μέσα στην καρδιά. Δώσε μουσικούλα, φίλε. Τι έχεις βάλει, ρε φίλε? Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν ονειράμα. Ο Αϊδός ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός, ρε φίλε, που τραγουδάει? Το ξέρω, θα έρθεις. Άτσε, κακιός, εδώ πέρα θα μας κάνεις ανθρώπους, περίμενε. Ποιος είναι ο Αϊδός?
Mike Rozakis and the Playboys. Τον έχουμε. Ωραία. Από το Mike Rozakis και τους Playboys πάμε στον Γιώργο Μαντζιούκη. Γιώργο, τι γίνεται? Χαίρετε. Χαίρετε. Να σου απαντήσω γραπτός ή στον αέρα? Όχι. Γιώργο, εγώ περίμενα να μου πεις αν έχει κάτι. Καλά ρε, δεν σου είπα βγάλε με γιατί έχει συνάντηση με Βασιλιάδη. Να δούμε αν έχει κάτι, είπες όμως. Γενικά το είπα αυτό, γενικά... όταν έχει κάτι. Εντάξει, φιλαράκι μου, σε έχω όμως εδώ πέρα να μας τα πεις για την Ηρακλή όλα. Έχω μάρτυρα Χρήστο και όσοι πάρε με σήμερα γιατί έχει συνάντηση με Βασιλιάδη. Λάθος είναι εννοήση, φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Με έχεις αισθημένο. Ούτε... τι? Τι, ούτε? Ούτε με ένα αγκώ δεν με αισθήνει έτσι. 45 λεπτά, φίλε. Ε, και παραπάνω. Μάλιστα. Τι γίνεται, 11.30 πιάσαμε. 11.30 πιάσαμε. Τι λέει ο Γιώργος Βασιλιάδης? Καλά είναι. Κοίταξε, αν διαβάσεις την ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, δεν θα καταλάβεις πολλά. Ναι. Είναι από αυτές τις κλασικές ανακοινώσεις τυπικές που βγαίνουν σε καλό κλίμα, έγινε συνάντηση, μας άκουσε, θα δώσει λύση στα προβλήματα κτλ. Δεν λέω ότι δεν ισχύουν όλα αυτά, προς Θεού, απλά είμαι άνθρωπος που θέλω να δω πράξεις. Ναι. Θέλω να δω δηλαδή στην πράξη τι είδους λύσεις είναι αυτές που θα δώσει ο Βασιλιάδης, γιατί ως γνωστόν αυτό που έκανε με την Παναχαϊκή στον Ηρακλή δεν πρόκειται να το κάνει. Θυμίζουμε με την Παναχαϊκή, τα χρέη πήγανε, από την Πάτρα πήγανε και εγώ, τη Ζάκυνθο, από Κυλλήνη, από εκεί. Ναι. Με τον Ηρακλή δεν το κάνει αυτό. Και δεν το κάνει αυτό γιατί ο ίδιος άλλαξε τον νόμο και σου λέει τα χάρισα στην Παναχαϊκή. Άλλαξα μετά τον νόμο και να τα χαρίσω και στον Ηρακλή τώρα θα με κυνηγάνε. Για ένα νόμο που άλλαξε ο ίδιος. Βέβαια το θα με κυνηγάνε δεν το σκέφτηκε όταν πέρυσι ρίξανε τον Ηρακλή και φέτος κρατήσαν Παναθηναϊκό Πανιόνιο, γιατί δεν τον κυνηγάει κανείς προφανώς. Άλλη ιστορία. Οι λύσεις που προφανώς και περιμένουμε Νίκο βάσει του ρεπορτάζ να έρθουν είναι αυτό που λέμε να τα πατσίσουμε. Τι εννοώ να τα πατσίσουμε? Έλα εδώ Ηρακλή, πόσα χρωστάς στο δημόσιο, τόσα. Πόσα χρωστάς εκεί, τόσα. Πόσα χρωστάς εκεί, τόσα. Θα φροντίσω εγώ να σου δώσω κάποιες χορηγίες που πάνω κάτω θα είναι αυτό το ποσό για να τα πατσίσω. Αυτό αφού γράζομαι, αυτό εισπράττω και αυτό καταλαβαίνω. Αν είναι αυτό όντως η λύση που γράφει η ανακοίνωση ότι δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός να δώσει, τότε είναι ένα καλό βήμα. Ένα καλό βήμα. Τελεία. Αν δεν είναι αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή κάποια άλλη λύση. Γιατί όταν μιλάμε για λύση, επειδή η ανακοίνωση του Ηρακλή γράφει για λύσεις που δεσμεύτηκε ο Βασιλιάδης, λύσεις είναι τα λεφτά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι άλλη λύση να κάνει? Να τους πει, παιδιά, είχατε δίκιο, σας αδικήσαμε και καλή συνέχεια. Δεν είναι λύση αυτό. Λύση είναι οικονομικής φύσεως. Και από τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι ώστε ο Ηρακλής να μην κουβαλάει τα χρέη του Παπαθανασάκη, θα γίνει κάπως έτσι, αν γίνει. Εγώ πάντα βάζω το αν, γιατί επαναλαμβάνω, θέλω να το δω στην πράξη. Και όταν θα γίνει, εδώ είμαστε πάλι γεροί να είμαστε, να το καταγράψουμε. Επέστρεψαν, μπορεί και να επιστρέφουν ακόμα, γιατί ο δικός κατέβηκαν, τα μέλη του ΔΣ, ικανοποιημένοι από την συνάντηση. Μέσα στην ανακοίνωση του Ηρακλή γράφει ότι θα ξαναγίνει αν χρειαστεί ακόμα ένα ραντεβού. Δεν ξέρω αν προς το παρόν μπορούν να γίνουν και γραπτός οι δεσμεύσεις, να καταγραφούν δηλαδή εγγράφως. Και το λέω αυτό γιατί από την άλλη δεν υπάρχει ακόμα παέρα ακρίβεια για να υπογράψει κάτι. Πες ότι σήμερα έβγαζε χαρτιά ο Βασιλιάδης και έλεγε ορίστε να κάνουμε ένα, ξέρω εγώ, ιδιωτικό συμφωνητικό, τώρα υπόθεση κάνω έτσι. Έλα εδώ παέρα ακρίβεια, υπέγραψε. Δεν υπάρχει παέρα ακρίβεια αυτή τη στιγμή, δεν έχει συσταθεί ακόμα, είναι υποσύσταση. Καθώς έχει ξεκινήσει η διαδικασία της εκαθάρισης, έχει συγκεντρωθεί περίπου το πόσο που απαιτείται, αλλά ακόμα δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα, να μιλάμε για μεγάλο μέτοχο, πρόεδρο, αντιπρόεδρο κτλ. Κτλ. Αυτό θα γίνει μέχρι Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί. Είναι αναγκασμένος ο Ηρακλής να το κάνει αυτό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να παίξει το πρωτάθλημα. Τα γνωρίζεις και εσύ ποιες είναι οι διαδικασίες, έτσι, από την τρίτη εθνική κατηγορία να πας στη Β, όπου πλέον
Είναι, πλέον είναι όλα επαγγελματικά. Και συμβόλαια έχεις και ΠΑΕ έχεις και μεγάλο μέτοχο έχεις και ΙΚΑ εφορία έχεις ξανά, γιατί όλα αυτά δεν σε βάραιναν στην Τρίτη Εθνική, καθώς στην Τρίτη Εθνική είναι ερασιτεχνικά τα σωματεία. Πλέον μιλάμε όμως για ΠΑΕ. Και όταν μιλάμε για ΠΑΕ πρέπει όλα να οργανωθούν. Αυτά πάνω κάτω προκύπτουν από το ραντεβού. Δεν αποκλείεται αύριο να βγουν και άλλα πράγματα, καθώς, όπως είπα νωρίτερα, τα τρία μέλη του ΔΣ είναι στο δρόμο της επιστροφής, οπότε αύριο μπορεί να υπάρξουν και κάποιες τοποθετήσεις. Μιας και λέω για τοποθετήσεις, σήμερα φιλοξενήσαμε στην ώρα για μπλε τον Άγγελο Καραντασιάδη, τον αρχηγό του Ηρακλή, που μαζί με τον Τάι χθες ανανέωσαν με τη σειρά τους. Αρκετοί ποδοσφαιριστές από τον κορμό της ομάδος που ανέβηκε στη Β' Εθνική έχουν ανανεώσει ήδη και είναι όλες οι επιθυμίες του προπονητικού team και του κυρίου Μπαξεβάνου φυσικά για την παραμονή αυτών των παιχτών στην ομάδα. Από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία πλέον μεταγραφών. Ο Ηρακλής δεν έχει κάνει ακόμα μεταγραφές. Η προετοιμασία δεν αργεί να ξεκινήσει. Αύριο μεθαύριο οι παίχτες αρχίζουν να παρουσιάζονται σαν το στρατό ένα πράγμα στη Μίκρα και να ξεκινήσουν πρώτες ιατρικές απαραίτητες εργομετρικές εξετάσεις. Την Δευτέρα 23 του μηνός, σε 5 μέρες, σε λίγο 18 θα έχουμε, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση για την οποία ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση για τον κόσμο, θα είναι ανοιχτή, τι ώρα κτλ. Θυμίζουμε ότι στο μέρος που ήσουν θα βρεθεί ο Ηρακλής, δηλαδή στα 3-5 πηγάδια, από τις 3 Αυγούστου περίπου θα καθίσει κανένα δεκαήμερο, θα δώσει 3 φιλικά παιχνίδια εκεί, με Νάουσα, με Εθνικό Άχνας και με Κέρκυρα, που επίσης, καλά η Νάουσα δίπλα είναι, αλλά ο Εθνικός Άχνας. Πού πέφτει η Άχνα, αλήθεια? Ας πω, είναι κάπου έξω από τη Λευκοσία. Νομίζω. Είναι περιοχή η Άχνα ή είναι καμιά... Εδώ, σε αυτό με πιάνει αδιάβαστο και εγώ δεν την πολύ ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, από περιέργεια τώρα, δεν είναι. Μη φανταστείς. Από περιέργεια σε ρωτά. Και η Κέρκυρα θα είναι στα 3-5 πηγάδια, οπότε αυτά τα τρία φιλικά θα γίνουν εκεί. Με την Άωσα, λογικά στο γήπεδο της Άωσας θα γίνει. Λεπτομέρεια θα τη δούμε και στις μέρες 5 Αυγούστου, είναι το πρώτο μάτς. Μετά θυμίζουμε έχουν προγραμματιστεί φιλικά εκτός έδρας, δηλαδή και στο Μακεδονικού και στην... Καλά, το Μακεδονικό εδώ είναι, ενώ στη Θεσσαλονίκη και στην Ξάνθη και στο Βόλο με τον Ολυμπιακό Βόλου. Υπάρχει και ένα ερωτηματικό για ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι που ίσως προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια λογική, πλέον σε μια διαδικασία και μεταγραφικών αναζητήσεων που σίγουρα έχουν ξεκινήσει να γίνονται, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα κάποια μεταγραφή που πάλι θα πω ότι το ξέρεις καλά, ότι εντάξει, οκ, καλός είναι ο κορμός που κρατήθηκε από την τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά πρέπει να έρθουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές έτσι που θα κάνουν αυτό που λέμε το κάτι παραπάνω. Αν θες να λες ότι πάω να κάνω πρωταθλητισμό και πάω να διεκδικήσω τη μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League. Τώρα το μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League θα έρθει και ένας Βασιλιάδης και θα μας πει αύριο μεθαύριο ότι δεν ανεβαίνει κανείς από τη Β' Εθνική να γελάμε μέχρι το πρωί. Μια ήδη γέλασε εσύ. Ναι, γίνει και αυτό. Το έχεις απίθανο, το θεωρείς απίθανο? Καλά, στο ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον τίποτα για μένα δεν είναι απίθανο. Την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, όταν φιλοξένησα στην εκπομπή τον κύριο Λεουτσάκο, τον πρόεδρο που εκλέχθηκε και πάλι στην Β' Εθνική, που είναι φοβερό ότι δεν έχει ομάδα, έτσι. Τη στιγμή που ο Αχαρναϊκός είπε το πείμα, δεν εκπροσωπεί καμιά ομάδα. Ουσιαστικά παραμένει ο ίδιος ως πρόσωπο. Μας έλεγε ότι δεν γίνεται να ακούμε ότι η Super League και ο Βασιλιάδης συζητούν κάτι που αφορά τη Β' Εθνική, χωρίς να μας έχουν καλέσει εμάς της Β' Εθνική σε μια συζήτηση. Δηλαδή πώς θα πάρουν την απόφαση να μην ανέβει κανείς από τη Β' Εθνική, εμάς μας ρώτησαν. Τότε γιατί παίζουμε? Που για να μην παρεξηγηθώ, μην καταπιεί τώρα κανείς στραβά και δεν μπορείς να κοιμηθεί, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Αλλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε και αύριο μεθαύριο πούνε εντάξει, οι υπουργοί έχουν να τις κάνουμε 14 και να τις κάνουμε 12, κάπως πρέπει να το κάνουν αυτό. Δεν ξέρω τι έχουν σκεφτεί. Ή το άλλο το κουφό που λένε, που επίσης είναι άδικο, το να πέσουν φέτος 4 από τη Super League, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει,
το σενάριο. Ναι, ναι. Οι δύο τελευταίοι απευθείας και ο τρίτος και τέταρτος από το τέλος να παίξουν με τον πρώτο και τον δεύτερο της Football League. Δηλαδή και να βάζουμε και να μην ανεβαίνει ο πρώτος και ο δεύτερος απευθείας που είναι άδικο και να τους βάζει σε μια διαδικασία να παίζουν μπαράζ με ομάδες Super League που δεν μπορούν να συγκριθούν. Οι της Β' Εθνικής έχουν 200-300 χιλιάδια έσοδα. Κάπου εκεί δεν είναι. Παραπάνω δεν πρέπει να είναι. Βαριά κιόλας, ναι, κάπου εκεί πέρα. Βαριά. Και οι άλλοι έχουν κανένα 2 εκατομμύρια. Ναι. Τόσα περίπου. Με τηλεοπτικά κτλ. Και αυτές τις ομάδες θα τους πει να παίξουν για μια θέση. Δεν είναι εξωτερικό που παίζει η Wolfsburg με την Kiel στη Γερμανία. Γιατί εκεί δεν έχουν τόσο τεράστιες διαφορές. Τέλος πάντων, το πήγαμε αλλού τώρα. Απλά μου ήρθε και αυτό στο κεφάλι μου. Αυτά στο περίπου όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Κυρίως σήμερα η μέρα ήταν συνάντηση με Βασιλιάδη. Από αύριο θα έχουμε περισσότερα επ' αυτού και θα έχουμε και, επαναλαμβάνω, ίσως έχουμε και κινήσεις είτε ακόμα μία ανανέωση είτε κάποιες ακόμα μεταγραφές. Τα διαρκείας έχει πάρει μια ντουντούκα ολόκληρος ο Ηρακλής και προσπαθεί να όχι να παρακαλέσει αλλά να υπενθυμίσει στον κόσμο ότι είναι ένας βασικός χρηματοδότης της όλης υπόθεσης και της όλης ιστορίας. Για το Βόλι, αν θες να προσθέσω κάτι, γιατί σήμερα έγινε Δέλτα Σίγμα στη Λίγκα, ολοκληρώθηκε το βράδυ απόψε. Mm-hmm. Αποφασίστηκε να μην συμπληρωθεί τελικά το κενό που άφησε ο Εθνικός Πειραιός. Οπότε Ελλαδάρα-Ομαδάρα, και στο Βόλι ισχύει το Ελλαδάρα-Ομαδάρα, το πρωτάθλημα θα γίνει με 11 ομάδες. Θα έχει δηλαδή κάθε ομάδα ρεπό. Δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν πήρα μια ομάδα την Α2 να τη βάλουν στην Α1. Δεν ξέρω. Ο Εθνικός Πειραιός αποχώρησε και το πρωτάθλημα θα γίνει με 11 ομάδες. Έγινε και ο ορισμός, παύλα κλήρωση του League Cup. Έγινε ορισμός όσον αφορά τον Βορρά, δηλαδή ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Εθνικός Αλεξανδρούπολης και Κομωτινή είναι στον ίδιο όμιλο. Περνά ο πρώτος καλύτερος και ο πρώτος και ο δεύτερος. Στο δεύτερο όμιλο Ολυμπιακός, Φοίνικας Σύρου και Φυσιά Παυλοχαϊκός. Στον τρίτο όμιλο Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Χαλκίδα. Είναι τρεις οι όμιλοι φέτος. Οπότε θα περάσουν οι τρεις πρώτοι και οι δεύτεροι του πρώτου και του δεύτερου ομίλου στην επόμενη φάση. Έτσι, θα το πούμε και αυτό, μιας και έγινε πριν από λίγη ώρα. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο. Σε αφήσουμε να ξεκουραστείς. Άντε, καλημέρα θα πούμε σε λίγο. Καλημέρα, άντε, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Ματζιού και με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Πάμε σφαίρα, Χριστοκιώση. Κορίτσι, στάσου να σου πω. Τι είναι αυτό, ρε. Πάλι αυτός ο, πώς μου τον είπες. Ο Δάκης δεν είναι αυτός. Άνα γεια σου ρε φίλε, ο Δάκης. Πω πάρω στα τραγούδια. Πάμε break, Χριστό, και όσο απολαύσουμε την κομματάρα και... Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Για περίπου ακόμα 10 λεπτάκια θα πάμε παρέα. Στο Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Για άλλα 10 λεπτάκια λιγότερο. Θα πάμε παρέα. Εδώ στη συχνότητα του Λίμπερο, με ανοιχτές γραμμές φυσικά, 2-31-0, 2-87 και 3-8. Όσοι προλάβατε, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, αλλιώς θα ακούτε ή εμένα να μιλάω, ή το Χρήστο Κιώση να βάζει μουσικές. Η ΑΕΛ λέει πήρε τον Παπαφώτη. Πήρε τον Παπαφώτη, έκανε κανένα ευχέλαιο. Κάτσε, περίμενε. Η ΠΑΕ ΑΕΛ, κύριος πίεσε με την απόκριση του 23χρονου Κύπριου. Α, πατριωτάκι μου είναι, ρε φίλε. Επιτελικού μέσου Βασίλη Παπαφώτη. Πήρε άλλο ρε φίλε τον Παπαφώτη. Λες και έφερε τον παπά για να κάνει ευχέλιο, είναι. Ο Παπαφώτης. Τι. Δεν τον ξέρω καν. Κύπριος είναι, αλλά δεν έχω εικόνα για τον συγκεκριμένο. Λέει διεθνής κιόλας, λέει. Επιτελικός μέσος μέσος Παπαφώτης, ο οποίος ήρθε την προηγούμενη Κυριακή έχει σωματωθεί με την αποστολή της ομάδας μας. Πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Καρπενήσι. Πολύ ζέστη, ρε φίλε, στο Καρπενήσι. Αλλά βλέπω και Αλέξη Κούγια, η Λάρισα, η οποία είναι. Δυνάμωσε με λίγο, δεν ακούω πολύ δυνατή, γιατί. Α, τα ακουστικά μάλλον αυτά. Η Λάρισα, η οποία είναι στο ίδιο ξενοδοχείο που μέναμε οι δημοσιογράφοι του Άρη πριν 2 χρόνια, όταν έκανε ο Άρης την προετοιμασία του πάνω στο Καρπενής, που με τις ρομαξίες που έχει δεν είναι για προετοιμασία τόσο πολύ, βέβαια. Είναι αλήθεια, τόσο πάνω. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα.
Έλα, Νίκο, καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ακούγουμε. Μια χαρά, καμπάνα. Καταρχήν, πρόσφερα να μιλάμε μαζί. Βασικά δεν είχε να κάνει η κομπέλα της πολλές φορές. Και πέρσι που σ' άκουγα δεν ήταν πολύ, πολύ σε γραμμές. Λοιπόν, να πω δύο πραγματάκια λίγο. Ναι. Καταρχήν, πρώτον, ή εγώ είμαι από τη φύση αισιόδοξος που είμαι. Ναι. Ή τα βλέπω τελείως τα πράγματα, ρε παιδί μου, και όχι τόσο αντικειμενικά. Και εξηγούμε. Ναι. Βλέπω γενικά τα άλλα ρόστερ, ειδικό τις άλλες ομάδες που κινούνται της Αφεθνικής, Super League, και δεν βλέπω κινητικότητα. Δεν ξέρω το αν εγώ είμαι τόσο... Γενικά θέλω να είμαι για την επόμενη χρονιά πολύ αισιόδοξος. Βέβαια πρέπει αυτό να μας το δείξει και η ομάδα μες στο γήπεδο πρώτον. Αλλά γενικά βλέπω ότι οι ομάδες κινούνται όλες κάτω του μετρίου, κάνω λάθος. Είναι λίγο ναι, κοίτα, πιο κοντά στα πράγματα. Αρχικά όλες οι κινήσεις που έχει κάνει άλλες... Στο χαρτί πάντα, γιατί όπως είπες και εσύ, ναι, σωστά, ο καθένας είναι το γήπεδο, είναι πολύ καλές. Κρίνονται πολύ καλές, πολύ ποιοτικές και στα θέλω του προπονητή, που για μένα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ακριβώς. Και το είπε και ο ίδιος. Και τώρα, όσον αφορά τις άλλες ομάδες, κάποιες έχουν κρατήσει και κορμό από πέρυσι, μην το ξεχνάς. Ο Άρης φέτος, επειδή οι απαιτήσεις αλλάζουν, ο πύχης ανεβαίνει, η πίεση θα είναι μεγαλύτερη. Ο Άρης φτιάχνει και μια άλλη ομάδα, μια άλλη δεκάδα βασικά κυρίως. Αλλάζει το βασικό του κορμό αυτή τη στιγμή. Κάποιες ομάδες από την περσινή σεζόν έχουν έναν κορμό από πέρυσι και θα κάνουν κάποιες προσθήκες. Κάποιες άλλες δεν κινούνται. Γενικότερα πάντως ο Άρης είναι από τις πιο δραστήριες, αν όχι πιο δραστήρια ομάδα μέχρι στιγμής στη Super League, νομίζω. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Δεν ξέρω το 6-7. Ναι, που κάναμε το γήπεδο. Τότε που φτιάξαμε το γήπεδο ήταν οι Ισπανοί. Τότε... Ναι, ναι. Αυτό βλέπω. Δεν ξέρω τώρα αν οι συγκυρίες τώρα είναι ιδανικοί οι ίδιες. Αλλά για να το κλείσω λίγο το θέμα των μεταγραφών. Εγώ επειδή, εντάξει, λίγο πολύ βιντεάκι έχουμε δει όλοι, ρε παιδί μου, από τους παίκτες όλους. Αυτό το είπα και σε άλλα παιδιά που δεν μιλήσαμε σε ένα... Εδώ δεν θυμάμαι που μίλησα. Το παίκτη που έχω δει να παίζει, τον έχω δει όμως σε 90 λεπτά, δεν έχω δει έτσι... Θα ξεσπιστώνουν τα βιντεάκια μάζερ για να δουν ότι... Είναι φίλο Μπάσα. Ναι. Εγώ είδα τον Μπάσα να παίζει, Νίκο, και όχι τώρα όμως στην Πάρη και στην Τωρίνο, γενικά, στην παρουσία του γενικά ως τώρα. Εγώ, με διαφορά το λέω από τώρα, μπορεί να γίνω ρόμπα, εντάξει, δεν έχει σημασία, θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του Άρη τη φετινή σεζόν. Το λέω γιατί ο παίκτης στο κέντρο είναι... Τι να σε πω τώρα, το σκύλος είναι λίγο. Πιστεύω, δεν ξέρω τώρα το στυλ του και αυτά, είναι Καρσία, είναι Ναυτή, είναι σκυλή, ρε παιδί μου, στα χαύρα. Ναι. Μακάρι να είναι υγιές το παιδί, εντάξει, γιατί μέχρι πέρσι έπαιζε, δεν είναι ότι δεν έχει παιχνίδια. Και το καλό μου, μόνος τους παίκτες, Νίκο, είναι ότι είχαν γεμάτες χρονιές. Δηλαδή, παίζανε μπάλα, δεν είναι ότι ήρθαν από απραξία, ήρθαν από, ξέρω εγώ... Και όλοι είναι σε καλή ηλικία, σε όλους ψηδεκόπτες είναι σε καλή ηλικία και όλοι έχουν κίνητρο αυτή τη στιγμή. Ούτε από Κίνα πήραμε, ούτε πήγα στην Κορέα για αρπακτές, ούτε... Δηλαδή, σε πρωταθλήματα σκληρά, Β' Ισπανίας τώρα. Ο άλλος έπαιζε στην Β' Ιταλίας. Εγώ θα σου πω μια ατάκα που μου είπε ο Βαγγέλης ο Μόρας, σε κάτι δηλώσεις που έκανε στο Λαμπατάρης πριν λίγες μέρες, για τον μπάσκετ, ήταν συμπαίκτες κιόλας και τον ξέρει. Μου λέει, να σου πω, μου λέει κάτι. Μη σε παραπλάνει, λέει, που έπαιζε Β' Ιταλίας. Και λέει, μην πω, λέει, στη διαδικασία, λέει, να συγκρίνω τη Β' Ιταλίας με το ελληνικό πρωτάθλημα. Μου λέει, δεν υπάρχουν, λέει, πολύ μεγάλες διαφορές, μου λέει. Δεν έχει πολύ μεγάλες. Αυτό. Εντάξει. Και ξέρεις τι, εκεί στη Β' Ιταλίας, αν έχεις δει που έχεις δει και εσύ, εκεί το τάκλι πάει στην καροτίδα, δεν είναι, ξέρεις... Ναι, είναι λίγο σκληροπυρνικά τα πράγματα. Ξέρεις τι, όχι αν λέω ότι... Δεν είναι, ξέρεις, χαλαρό πρωτάθλημα να το πράσουμε στον Τούκ και αυτά, τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Δεν έχει, είναι χλουτσιά και... Τέλος πάντων, μακάρι, επειδή μου και κάτι άλλο για να κλείσω. Ακούω τώρα γενικά εδώ που βρήκε λεφτά ο Καρυπίδης που έκανε. Δεν πήγα. Αν το δούμε λίγο ψυχρά. Καταρχήν, η μισή είναι ιδανική, έτσι δεν είναι. Η μισή είναι ιδανική. Όχι μισή, βασικά, ο Γκαρσία και ο Κολάσου. Ναι, τέλος πάντων. Απλά το πιστεύω από... Από φέτος, αυτό το είπα σε κάποιον φίλο και δεν ξέρω αν με κάνω λάθος, διόρθωσέ με, έχει αλλάξει ο νόμος περί χρεών και τα χρέη πάνε σε φυσικά πρόσωπα και όχι σπάει. Κάνω λάθος? Αυτό δεν το μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά, θα το δω όμως. Δες το, γιατί μακάρι να είναι έτσι. Είναι σημαντικό, γιατί με αυτά που έχουν γίνει κάθε χρόνο και φεύγουν, ξέρεις, οι πρόεδροι και πάντα χρήσεις ομάδες και πληρώνουν οι ομάδες,
Και είπαν ότι φέτος θα αλλάξει ο νόμος και θα πάνε πλέον τα χρέη στα φυσικά πρόσωπα. Και όχι σε σπάει. Δηλαδή υπογράφεις εσύ ή συμβόλαιο του κάνεις, κόκκι 800 χιλιάρικα, θα πληρώσεις, όχι ομάδα. Λέω το κόκκι γιατί το δεν έχει γίνει θέμα, μη φύγει ο αρχηγός, 800 θα το κάνουμε, το κρατήσουμε και έχουμε πληρώνουμε το κόκκι, τέλος πάντων. Έτσι να πιστεύω τώρα από εκεί πέρα, μακάρι και το ρίσιο να γίνει και από ό,τι μαθαίνω είναι αυτή η εταιρεία σοβαρή και θα κάνει δουλειά. Δηλαδή είναι σε 20 μέρες στο 10ο γήπεδο, το άλλαξε μορφή το τακτάμ, το χορτάρι και εντάξει. Είχατε κάποιοι λένε ότι δεν προλαβαίνουμε και όσο σχετικά. Κοίτα, επειδή είχαμε φιλοξενήσει και τον άνθρωπο, η εταιρεία του οποίου είχε αναλάβει το έργο, τον κύριο Γεννάτο, πριν φύγει η ομάδα για τα τρία πέντε πηγάδια, είπε ότι μία-δύο μέρες πριν θα παραδώσει. Δηλαδή, οριακά είπε, θα το παραδώσουμε, αλλά θα είμαστε έτοιμοι, έστω και μία-δύο μέρες πριν. Ξέρεις, γιατί Νικόλο, γιατί πέρσι ήταν κάποιοι, επειδή ανεβήκαμε για αυτά, να παίξουμε στο κήπεδο τελευταίες και δεν έχουμε να γίνει το. Και στον κανάλο, εγώ θα προλάβω να το κάνω κι όμω τώρα. Οι άνθρωποι μέσα 20 μέρες το έκανε. Και το ορίσιο θα ήταν έτοιμο τώρα για να κάνει ομάδα προπονήσεις. Απλά με απόφαση Καρυπίδη αποφασίστηκε το νέο κτίριο που θα γίνει πίσω από το κεντρικό αντί για 200 τετραγωνικά να γίνει 300. Πιο μεγάλο δηλαδή. Ωραία. Νικό, γνωρίζει εκεί πέρα, έδωσε λεφτά και ο Τόμ. Έχει καθόλου. Πες μου λίγο πάλι γιατί λίγο πιο δυνατά και δεν σ' άκουσα. Λέω, εκεί έχει καμιά σχέση και ο Τόμ Παδοπούλος που ασχολείται με τα εκδομή. Δεν έχει σχέση. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι καθαρά αυτό το οποίο ήταν γνωστό μετά τη συνάντηση που έγινε στη Νέα Υόρκη στο θέμα της χορηγίας, τίποτα περισσότερο. Τίποτα, όλα. Αυτά Νικόλα. Έγινε, να είσαι καλά φίλε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ να έχεις. Λοιπόν, τι έχεις βάλει τώρα? Τι είναι αυτό? Τι μου κάνεις το δάχτυλάκι εσύ? Το βάλε. Λοιπόν, δίνω έτσι μια τελευταία γραμμή. Όποιος πάρει, πήρε. Αλλά τι να δώσω βασικά, ρε φίλε, τώρα όχι. Τέλος, κλείσαμε. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε, γιατί βλέπω και 57 πάει σιγά σιγά. Καλά πήγε απόψε η εκπομπή, Χρήστο, εντάξει. Πιο καλά την βγάλαμε. Έβαλες και τις μουσικάρες, εσύ φιλαράκι που μας έφτιαξες, μας έκανες μπρούκλιδες. Και θα και την άλλη εβδομάδα. Τελειώσαμε, θα γράψουμε ιστορία. Δεν θα έρθει με την άκρη δηλαδή, ε. Θα βαρύνει βάρη. Θα έρθει. Ελά. Τα αποκαλυπτήρια, ο Πάχο και τα λοιπά εδώ πέρα με τεχνικό λοιπόν. Σιγά σιγά άρα μαζεύουμε να κλείνουμε. Εντάξει, να πάμε να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας, πάμε στα ποδητήρια να χαλαρώσουμε λίγο και αύριο θα βγούμε για τη συνέχεια του τεχνικού. Έχουμε άλλα 7 ημίχρονα βραδινά, Χρήστο Γιος, κάπου εκεί 6-7 ημίχρονα βραδινά. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή Ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο αρχικά όσο λαμπάω το Άρισον Air λίγο μετά από τις 5. Και το βραδάκι φυσικά με τον Μπαλαντέρ λίγο μετά από τις 10. Να είστε καλά, ένα όμορφο βράδυ, τα λέμε και